Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο από τώρα μέχρι και τις 2. Δευτέρα σήμερα, 5 Φεβρουαρίου. Τι γίνεται εδώ στον Μπατζόγλου, τι γίνεται. Με βαθμολογία στην Super League, ΠΑΟΚ πρώτος με 46, ΑΕΚ δεύτερη με 44, τρίτος ο Ολυμπιακός με 42. Κοντά είναι και ο Ατρόμητος με 38, κοντά στον Ολυμπιακό. Ναι, εννοείται. Είναι και ο Ατρόμητος. Και το Ατρόμητος με νίκη την Κυριακή εξασφαλίζει η Ευρώπη. Ξεκάθαρα. Τι έπαθες, γιατί σηκώθηκες, τι ανησυχία είναι αυτή. Σε θέλω ψύχρα μου και ταπεινό, δεν θέλω αυτή τη βλαχιά ότι α, ου, σου, του. Θέλω να είμαστε σοβαροί. Εντάξει. Παραμένουμε σοβαροί, χωρίς εμείς, καμία ακούστε, έπαρση. Ακούστε, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό λίγο, γιατί αισθάνομαι καμιά φορά ότι είμαι ξενέρωτος και τέτοια. Εμάς η δουλειά μας είναι διαφορετική από αυτή του οπάδου. Δηλαδή ο οπάδος μπορεί να ενθουσιάζεται, να κάνει, να ράνει. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας καμιά 5.000 πράγματα επιπλέον. Άρα. Είναι πολύ άσχολος. Τι, δεν έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή μπορείς να βγάλεις γλώσσα 10 αγωνιστικές με το πρωτάθλημα. Δεν θα έβγαζα ως άνθρωπος, ούτε. Ως άνθρωπος και εγώ, ως δημοσιογράφος. Αν δεν είχες την εμπειρία. Τι αν δεν είχες τη γνώση του τι συμβαίνει από πίσω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν χάνει, δεν τρώει γκολ σχεδόν ποτέ. Είναι καλύτερος από τους άλλους δύο. Είναι δεμένος. Είναι γκρουπ. Βεβαίως. Παρουσιάζεται μεγαλύτερη βελτίωση φυσικά από όλους. Γιατί είχε μεγαλύτερο ταβάνι. Και απλά έχει ακόμα 10 παιχνίδια, τα οποία είναι μερικά πάρα πολύ δύσκολα. Είναι τελική όλα. Ναι, όλα είναι. Εσύ πες ότι του κούγια την Κυριακή είναι εύκολο. Δευτέρα. Δευτέρα πες μου. Δεν με ενδιαφέρει πάντως το ΠΑΟΚ Λάρισα πραγματικά. Όχι, είναι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ πρώτα, εννοείται. Την Πέμπτη είναι τόσο επικίνδυνο το παιχνίδι και μπορεί να πάθει τόσο ζημιά ο ΠΑΟΚ. Που εντάξει, μην το βλέπεις, να και είναι και το πιο ωριακό μάτι της χρονιάς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, χαλάρωσε. Μεγάλη ζημιά ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ηρέμησε. Καλά. Ο μεγάλος στόχος έχει τσεκαριστεί. Εντάξει. Ναι, όντως δεν θα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να αποκλειστεί. Αλλά όχι μόνο είναι καταστροφή. Καταστροφή είναι αυτό που πάθαν οι άλλοι χθες. Αυτό είναι καταστροφή. Μπάλα είναι. Μπορεί να σου κάτσει και ένα ποδιά. Μπορεί δύο κόντρες να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση σε χτύπα ξύλο. Αυτό δεν σημαίνει καταστροφή. Δεν είσαι καλό στο να διαχειριστεί ούτε τον ενθουσιασμό, αλλά ούτε μια απογοήτευση. Εμείς οι δύο είμαστε. Ναι, καλά. Εμείς οι δύο είμαστε δύο στους. Στον εκατομμύριο. Εμείς οι δύο. Άσχετα από πολλές φορές πηγαίνουμε κόντρα και στον εκατομμύριο. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Δεν πουλάει αυτό, αλλά. Δεν πουλάει. Στα λέω εγώ που και που να λαϊκίζει. Όχι, δεν λαϊκίζω, φίλε. Λοιπόν, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και μπάσκετ. Ο Πάγο που έχασε τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε εικόνα πώς και γιατί. Προφανώς ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Στον δρόμο είμαστε. Όταν κερδίζει με 17 πόντους διαφορά. Εντάξει. Έχασε ο Πάγο που έχει αύριο το πιο μεγάλο παιχνίδι με την Ventspils. Δεν ξέρω πώς πήγε το rotation, δεν ξέρω τίποτα πραγματικά. Να δούμε πώς και αν μπορεί αυτή η ομάδα να πετύχει και μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Γιατί μέχρι τώρα εκτός έδρας δεν τα καταφέρνει. Τώρα είναι ένας τελικός. Δεν έχουμε δύο νίκες στην Ευρώπη τους έδρας. Με την Gaziantep Sport και με τον Λαντίνα που να κατέβουμε εμείς οι πέντε εδώ στο Λίμπερο θα το παλέψουμε. Gaziantep ποιον κέρδισε την πρώτη εβδομάδα. Καλά. Την κέρδισε. Ναι. Σε γήπεδο με 22 άτομα τότε στην Τουρκία. Τέλος πάντων. Είναι η μέρα για το ποδόσφαιρο. Είναι η μέρα για συζητήσεις, για το ρεπορτάζ, για αναλύσεις, για τις δικές σας απόψεις λίγο αργότερα. Για το πώς κύλησε και αυτή η πολύ σημαντική 20η αγωνιστική που άλλαξε λίγο και πάλι την κορυφή όσον αφορά την δεύτερη ομάδα. Μια και ο ΠΑΟΚ παραμένει πρώτος, έχει την ΑΕΚ πίσω του πλέον με 2 βαθμούς και τον Ολυμπιακό με 3 πόντους πίσω. Με 4 πόντους πίσω. Μας έχεις φάει πρωί, λες και καταστροφή για ένα παιχνίδι. Μας τρώσε ένα βαθμό τον Ολυμπιακό. Σύνελθε. Σοκαρισμένη στον ΠΑΟΚ για τον γκολ που δέχτηκε ο Πασχαλάκης. Άλλο αυτό. Δεν είμαστε λέει, πήγε μπάλα μέσα. Στεναχωρημένη. Δεν λέει επειδή έφαγε γκολ ο Πασχαλάκης. Σιγά ρε. Σιγά λες και δεν θα τρώει κάποιο τον γκολ. Τι πράγμα είναι αυτό ρε. Δηλαδή θα έχουμε όλα τώρα θα έχουμε και στεναχωρήσει γιατί έφαγε γκολ ο Πάκο και ο Πασχαλάκης. Τι τραβάμε. Λοιπόν, FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526. Κάθε SMS κοστίζει 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Αργότερα θα ανοίξουμε γραμμές. Πρώτο μήνυμα από τον φίλο που γράφει πάρα πολλά. Θέλω να προτείνω τον δημόσιο λιθοβολισμό του επόμενου που θα
πει πως τα γκολ και οι φάσεις που βγάζουμε είναι μόνο από προσωπικές ενέργειες. Δεν το είπε κανείς αυτό, νομίζω. Δεν μπορεί να το έχουν πει αλλού, ρε. Ο ΠΑΟΚ λειτουργεί αρκετά καλά ομαδικά. Σε πολλά παιχνίδια ταΐζεται πολύ ωραία ο Φορ, που είναι πολύ εύστοχος, όπως ξέρουμε. Ποια ατομική ενέργεια έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ? Και ο Πέρκας. Πού? Από το Παναθηναϊκό. Φοβερή ενέργεια, ναι. Είναι μία στα... Άλλος, ατομική ενέργεια. Πραγματικά, δηλαδή, δυσκολεύεσαι να βρεις κάτι. Ούτε τα κόρνερ και τα στημένα είναι ατομικές ενέργειες. Ας αφιερώσουν ένα απόγευμα να δουν σε επανάληψη ένα μάτς, να προσέξουν λίγο τις κινήσεις των παικτών χωρίς την μπάλα. Αυτό δεν το κάνουν επειδή έτσι τους τάβλωσε. Ναι. Αυτή είναι η περιβόητη τακτική, έτσι. Ναι. Κυρίως η τακτική, που λέγαμε κάποτε και μας κορυδεύανε, είναι οι κινήσεις της ομάδας ολόκληρης χωρίς την μπάλα. Είτε σε φάση άμυνας φυσικά, είτε στην επίθεση. Αυτή είναι η τακτική της ομάδας. Η συνολική κίνηση όλων χωρίς την μπάλα όταν αμήνονται και με την μπάλα όταν επιτίθεται, που νομίζω όλοι βλέπουν πράγματα στον ΠΑΟΚ, ειδικά στην αμυντική συμπεριφορά, που είναι πολύ καλύτερος από όλους στην Ελλάδα, και επιθετικά βλέπουν αυτή τη βελτίωση που κάθε μήνα παρατηρείται, γιατί υπάρχει βελτίωση. Ήταν πολύ δυσκύλιος ο ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, μια αργή ομάδα που δεν είχε αυτοματισμούς, δεν πήγαινε με βάση την ποιότητα κάποιων παιχτών και πέτυχε λίγα πράγματα. Μάλλον κέρδισε την Τούμπα και δεν μπορούσε εκτός έδρας. Και σιγά 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 έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο να μπαίνει στα Γιάννενα σε μια αίτη ομάδα για να κάνει 10 μεγάλες φάσεις. 10. Και φάσεις μέσα από ομαδική προσπάθεια. Στα τόσα λάθη του Μίχελ είναι. Η επιλογή του Λουτσέσκου ήταν μακράν η καλύτερη του κίνηση. Να που φτάσαμε σε σημείο κάποιοι να παραδέχονται και τον Λουτσέσκου. Λοιπόν, η εικόνα του γηπέδου κάνει τα πάντα και ξεπερνάει διάφορα εμπόδια, αρκετά εκείνους και πολύ θετικά. Λέγαμε, δεν μπορείς να μην επιλέγεις, αλλά δεν έχει και αυτή τη βοήθεια. Αυτό που είναι στην Κέρκυρα, ποτέ τόσο κόσμο δεν έχει και στην Κέρκυρα, όλα ξεκίνησαν στην Ξάνθη, φυσικά, στο πιο κομβικό μάτι του πρωταθλήματος, που, okay, εκεί πάντα έχει πολλούς παοξίδες, είναι και στα Γιάννενα. Και δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη η ομάδα όταν βλέπει τόσες χιλιάδες παοξίδες να κρέμονται σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι από τα κάγκελα για να τους βοηθήσουν. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει. Φυσικά και στην Τούπα παίζει ρόλο, αλλά κυρίως εκτός. Παράδεκτο, δηλαδή δεν γίνεται να έκανε λάθος ο βοηθός σε αυτή τη φάση του Πέλκα. Και τι έκανε? Εξοργιστικό λάθος. Είναι τεράστιο λάθος αυτό που έκανε. Σέντρα, σιγά σιγά από μακριά η μπάλα, κεφαλιά ο Πρίγιοβιτς και ο Πέλκας. Αλλά ισχύει και τα. Ισχύουν και τα, μεγάλο λάθος βεβαίως, ισχύουν και τα υπόλοιπα όμως. Είπε ο Παρωτικός. Δεν μπορούσαν να τους δούνε. Δεν είχε εξάρει καθόλου. Ήταν ο Πέλκας. Γιατί αυτή η διάδα. Ο Πέλκας έχει 4-5. Ο Πρίγκιπς ήταν πάρα πολύ καλός. Έκανε το κορυφαίο παιχνίδι του στο ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Γενικά νομίζω και σε συμμετοχικότητα. Εξαιρετικός. Μετράει για τον Πρίγιοβιτς, πέρα από την όποια παρουσία του εκτός περιοχής που το πάλεψε και ήταν αρκετά καλός, ότι ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Μην κοιτάρει την αστοχία. Πάρα πολύ εύστοχος παίχτης. Χθες έτυχε να τα χάσει ή να είναι και ο Βελίδης βέβαια σε εκπληκτική ημέρα. Το θέμα για τον Πρίγιοβιτς χθες ήταν ότι ήταν μέσα στις φάσεις. Σε όλες. Σχεδόν. Πολύ μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και ήταν και από τους κορυφαίους του γηπέδου. Μήπως τις κίτρινες, δεν, που είναι για κόκκινη κάτι που κάνει και δίνει από μια κίτρινη. Λες, δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση τώρα, ναι, με όλα όσα έγινε στο Καραϊσκάκη και ευτυχώς τα αποτύπωσε μια κάμερα ενός ξένου δημοσιογράφου. Γιατί άμα τη σύγκρινε που ήταν εκτός. Δεν μιλάμε για την Νόβα. Νόβα ποτέ δεν δείχνει επεισόδια. Ναι. Μιλάμε για γύρω-γύρω. Ο οποίος δεν ήταν στα δημοσιογραφικά, γι' αυτό δεν τον πήραν χαμπάρι. Ναι. Είδες από πού τραβάει. Και φυσικά
η σύγκριση ή, ναι, η σύγκριση της πορείας του ΠΑΟΚ και της θέσης του σε σχέση με τους άλλους δύο και τι βολεύει, αν μπορεί να το πεις, τι συμφέρει. Οι άλλοι δύο που δεν ξεμπέρδεψαν έχουν και άλλο παιχνίδι. Γι' αυτό λέγαμε τότε για την κλήρωση του κυπέλλου ήταν πολύ κομβική και ήδη φαίνεται πόσο κομβική και καλή για τον ΠΑΟΚ ήταν η κλήρωση του κυπέλλου των άλλων δύο. Γιατί ο ΠΑΟΚ με το κύπελο δεν ξεμπέρδεψε. Mm-hmm. Απλά έχουν μπερδέψει οι άλλοι δύο και ήδη τους βγαίνει και φαντάζεται τι θα γίνει τώρα και Τετάρτη με όλα όσα συνέβησαν χθες. Σπάσιμο λεωφορείο. Και μετά την Τετάρτη. Δεν του συγχωρώ εγώ ότι άλλαξε τον προπονητή. Με τίποτα. Λοιπόν. Με ήττα του Ολυμπιακού στο Περιστέρι. Ναι, καλά, εσύ πρέπει να χάσεις το Ολυμπιακό στο Περιστέρι. Καλά. Περίμενε. Κάνα τι έχω. Ναι, ναι. Γουάρντα. Ραγκάτσι τα λέει αυτά, ρε, και μας στέλνουν τα... Τόπουλο. Ναι, ραγκάτσι τα λέει αυτά. Α, και ο άλλος μας λέει ότι ένας άλλος πρώην παίκτης βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ με ατομικές ενέργειες. Αλλά αυτός, ρε φίλε, τώρα, εντάξει. Ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ, ακόμα και στατιστικά να το δούμε, έχει 20 assist. Όταν υπάρχει assist, υπάρχει και ομαδική ενέργεια. 20 assist, κάτσε, ρε, μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να είναι παραπάνω. Και παραπάνω. Νομίζω 23-24. Ναι, αυτό δεν γίνεται μόνο τώρα. Γίνονταν και τους προηγούμενους μήνες. Του Μακ χθες θεωρείται assist. Πώς δεν θεωρείται. Το τρίτο γκολ. Ναι. Πώς δεν θεωρείται. Δεν ρωτάω εγώ, είναι παιδικότητα. Τι. Ο μεγάλος. Κύριος όμως. Όμως περίμενε. Γιατί. Δεν θεωρείται assist. Επειδή έχει δεύτερη επαφή κτλ. Ναι, ναι, όμως επί της ουσίας είναι assist. Assist που δεν έγινε γκολ, αλλά είναι assist. Βέβαια, ρε φίλε. Ο οποίος Βαρέλα στο 69 έχει πάθει, ρε φίλε, το έχεις δει, έχει πάθει στο 69. Κάνει ένα λάθος, στο 0-3. Ο Βαρέλα. 3 assist έχει. Μία Πρίγιοβιτς. Πολλές πάσεις αυτές τις key passes σε χώρο... Ήταν ο αμαρκάριστος, ναι, ο Πέλκας, ναι. Ωραία, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει επίπεδο... Ανάμεσα στις ζώνες, αμαρκάριστος. 30-40%. Και χθες είχε απίστευτο συγχρονισμό ο Πέλκας. Όπως είπε ο Λουτσέσκου, ναι, ο Πέλκας είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου, top class, elite, πώς τον είπε, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά γενικά, είπε. Πρώτη ώρα με NAC Shoes για το ΠΑΟΚ 24, ανδρικά παπούτσια NAC, είτε στα καταστήματα, πλατεία Αγία Σοφίας, είτε στο Κόσμος, αλλά βέβαια και στο NAC.gr. NAC Shoes, η πρώτη ελληνική εταιρεία παπουτσιών, με συνεργασία και με την ΠΑΟΚ. Στοίχημαν, στοίχημαν.gr, για στοιχηματισμό με πολύ καλές αποδόσεις και με όλες τις λειτουργίες Speedbet, με cash out βεβαίως, με talk and bet, όπου στοιχηματίζεις χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή σου. Και Regina, ήδη και αξεσουάρ μπάνιου, reginabanio.gr, τα κορυφαία είδη μπάνιου και υδραυλικά. Μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη χθες στα Γιάννενα και πριν το παιχνίδι και με τον κόσμο και στον αγώνα και όλα τα παρεπόμενα για να διαβάσουμε και μηνύματα. Επιστρέφουμε. Μηνύματα δικά σας γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526. Ας δούμε κάποια πρώτα σχόλια για να μην τα ξεχάσουμε. Γράφεται για τον Φάντερ Σπίγκελ ποιος ακριβώς είναι. Ένας πρώην αθλητής κτλ. Που ήταν χθες στο γήπεδο και ανέβασε αυτό το βίντεο που μας ενημέρωσε για ό,τι ακριβώς συνέβη. Πρόεδρος Σούλεμπ. Μάλιστα. Αν είναι τυχαίο που κάποιοι ρεπόρτερ Ολυμπιακού στα άρθρα τους σήμερα βάζουν μπρίζες στους αξίδες για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή αυτή. Ναι, και ποιος έλεγε για το ότι Μαρινάκης και Μελισανίδης συνεννοήθηκαν. Μάλιστα. Υπάρχει ένα γεγονός.
το οποίο μας βάζει λίγες μπρίζες. Στις θεσμινές δηλώσεις Μαρινάκη, ενώ έχει χάσει από το Μελισανίδη, δεν αναφέρεται πουθενά ο Μελισανίδης και αναφέρεται μόνο ο Σαββίδης. Ναι. Αυτός γεγονός, το μόνο που μπορεί να μας... μπορούμε να το δούμε από δύο πλευρές. Η μία είναι ότι υπολογίζει τον Σαββίδη σαν αντίπαλο, τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Mm. Περισσότερο από το Μελισανίδη. Το δεύτερο βέβαια είναι να βγάλει ένα κλίμα άρνησης απέναντι στον ΠΑΟΚ, που αν δεχτούμε ότι το γκολ του Γιακουμάκη είναι φάουλ, η ΑΕΚ έσφαξε τον Ολυμπιακό. Έτσι δεν είναι? Είναι φάουλ. Τι να σου πω, ρε φίλε, υπάρχουν διαιτητές που σε εκείνο το σημείο του αγώνα αυτήν την επαφή μπορεί να το δώσουν φάουλ. Για μένα δεν είναι. Πέφτει πολύ εύκολα άλλο. Ναι. Αλλά είναι στο 94. Ναι. Και λες τώρα άσε να φεύγουμε. Καταλάβες και το δίνεις. Ναι. Τέλος πάντων, είναι παράξενη φάση. Mm. Αλλά πράγματι δεν είπε κουβέντα για ΑΕΚ και Μελισανίδη και αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ και στο Σαββίδη. Με ένα ύφος έτσι πολύ απολογητικό, έτσι συγκινητικός θα έλεγα. Νομίζω ότι έχει χαθεί ο έλεγχος δυναμία... και τη θύρα 7, έτσι, σαν να μην είναι ελεγχόμενη πλέον μου φαίνεται. Οπαδικά τώρα που βλέπω από την εμπειρία μου δηλαδή από παλιά κάποτε, σαν να φεύγει λίγο το πράγμα. Έκανε λάθος έγκλημα, έκανε ρε φίλε, με την αλλαγή προπονητή. Έγκλημα, πέρα από όλα τα άλλα. Δεν νομίζω να γράφουν στη θύρα 7 τώρα για προπονητές και για τέτοια. Δεν είναι αυτός ο νταργκάς τους. Έτσι μάθανε, αλλάζουν προπονητές. Ναι. Μένουμε στον ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι του Μαρινάκη λίγο μετά. Μένουμε στον ΠΑΟΚ και πρώτα απ' όλα σε αυτό που συνέβη στο γήπεδο, στους Ζωσιμάδες, όπου ο ΠΑΟΚ είχε πάρει 800 εισιτήρια, τα οποία δόθηκαν γρήγορα-γρήγορα. Γρήγορα-γρήγορα γέμισε και το πέταλο. Αυτό το παράξενο και δύσκολο πέταλο, όπου μπήκαν και τα πανό, στριμώχθηκαν εκεί όσοι στριμώχθηκαν και είχαν το εισιτήριο. Και βεβαίως την ίδια ώρα, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, καμία πόρτα δεν έσπασε στις 2 και κανένας δεν μπήκε τζάμπα στις 2 και κτλ. Εισιτήρια αγορασμένα είχαν κανονικά από το viva.gr. Αν δεν ήθελε ο ΠΑΣ και η αστυνομία να πάρουν εισιτήρια φίλαθλοι από οπουδήποτε, από Κοζάνη, από Πτολεμαϊδα, από Καστοριά, από Θεσσαλονίκη, δεν θα έδινε εισιτήρια στο ίντερνετ. Αγοράστηκαν κανονικά εισιτήρια. Μέχρι και πακέτα εισιτηρίων αγοράστηκαν. Και το Παναθηναϊκός, και το ΠΑΣ Παναθηναϊκός που ακολουθεί. Αγοράστηκαν εισιτήρια και άρχισαν να μπαίνουν φίλοι του ΠΑΟΚ από νωρίς και στην κεντρική κερκίδα. Με το μεγάλο σκέπαστρο. Έμπαιναν συνέχεια. Άρχισαν οι συσκέψεις του αστυνομικού υπευθύνου για τα μέτρα τάξης και των παραγόντων και άρχισε το σχέδιο για να απομονωθούν αυτοί της κεντρικής κερκίδας του ΠΑΟΚ με όσους γιαννιώτες είχαν πράγματι εκεί εισιτήρια ή διαρκείας ή το οτιδήποτε. Όλα αυτά με εντολή της αστυνομίας και με σχέδιο της αστυνομίας. Τίποτα αυθαίρετο, παράνομο, παράτυπο και καμία βία για να αλλάξουν θέσεις ή οποιοδήποτε. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν πάρα πολλοί παοξίδες, εκατοντάδες σε αυτή τη θύρα. Οι αστυνομικοί οπισθοχωρούσαν όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ήρεμα και ψύχρεμα για να γεμίσει ο χώρος. Μάθαμε ότι κάποια στιγμή ο αστυνομικός διευθυντής, έτσι έλεγε και ο υπεύθυνος τύπου του ΠΑΣ, έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα. Και βγήκε ένας φίλος νωρίτερα και είπε: ναι, μπήκα, λέει, χωρίς να μου κόψουν το εισιτήριο. Ναι. Έγινε και αυτό. Με εντολή, επαναλαμβάνομαι, και με σχέδιο. Η αστυνομία πολλές φορές στο παρελθόν, αναγκασμένη, βλέποντας ότι υπάρχει μια μάζα ανθρώπων έξω από ένα γήπεδο, αναγκάζεται να ανοίξει τις πόρτες, γιατί φοβάται το ενδεχόμενο πολύ περισσότερο και δικαιώθηκε από αυτού να αφήσει τον όχλο εκτός γηπέδου σε μια πόλη να περιφέρεται. Εντάξει, από αυτούς που μπήκανε, εγώ ήξερα ότι συνολικά και τότε που σταματήσαμε στην Εγνατία. Ναι. Τα παιδιά μας είπανε ότι περίπου υπολογίζουν, τα παιδιά της ασφαλείας του ΠΑΟΚ, εντάξει, ότι υπολογίζουν τουλάχιστον 1500 εισιτήρια να έχουν πάρθει ιντερνετικά από φιλάθλους του ΠΑΟΚ στην κεντρική θύρα. Και δεν τους πιστεύαμε. Και δεν τους πιστεύαμε. Αυτό συνέβη. Είναι ωραίο να έχει κόσμο στο γήπεδο. Είναι πολύ ωραίο να είναι γεμάτα τα ελληνικά γήπεδα.
όπως την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη, αρκεί να μην γίνονται επεισόδια. Αρκεί να μην έχουμε βία. Χθες έγιναν κάποια επεισόδια στο ημίχρονο, έξω από την απέναντι θύρα, την χαμηλή των φίλων του ΠΑΣ, μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων. Για 2-3 λεπτά, αντικείμενα, καρέκλες, πήγε η αστυνομία, το έσβησε και αυτό. Αυτά ήταν τα μόνα επεισόδια τα οποία έγιναν χθες. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο δεν έγινε τίποτα. Ναι, και okay, αντιδράσεις από τους γηπεδούχους που δεν μπορεί να δείχνει ένας οπαδός ότι έρχονται τόσοι άλλοι αντίπαλοι οπαδοί στο γήπεδό του και παίρνουν και θέση κτλ. Αντιδράσεις κατά της διοίκησης του ΠΑΣ, κατά της αστυνομίας, ναι, έγιναν και αυτά βεβαίως και καταγράφηκαν, όπως και η ανακοίνωση του ΠΑΣ που ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας για αυτό που συνέβη. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και υπερβολές. Πετάξαν τον κόσμο του ΠΑΣ έξω από το γήπεδο. Δεν πετάξαν κανέναν έξω από το γήπεδο. Παιδιά. Όντως κάποιοι άνθρωποι που είχαν διαρκείας μεταφέρθηκαν, οκ, okay, δεκτό, δεν είναι το σωστό. Ωραία, αλλά ήταν οι συνθήκες του αγώνα τέτοιες που δεν βολεύει και το γήπεδο, είναι και ο ενθουσιασμός στον ΠΑΟΚ τεράστιος. Οκ, okay, μεταφέρθηκαν. Δεν βγήκε, ας μου βρει έναν που να έφυγε από το γήπεδο χθες και να μην κάθισε να δει το παιχνίδι. Έναν να μου βρει. Αλλά υπερβολή, μια ζωή. Ο ένας που δημιουργούσε θέμα συνεχώς και έβριζε τον Χριστοβασίλη, ο παδός του Ολυμπιακού από εκεί. Μας τα λέγανε και οι ντόπιοι, πάλι τα ίδια. Εντάξει. Γίνονται και αυτά. Γίνονται και αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν πριν το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια. Και βεβαίως ήταν φοβερή η παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ. Μετέφεραν την ορμή που έχει η κερκίδα και εντός γηπέδου. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν έχεις τόσο κόσμο εκτός έδρας παιχνίδι, δεν γίνεται να μην πάρεις τα πάνω σου, να μην επηρεαστείς θετικά. Και αυτό βγήκε και μέσα στο γήπεδο. Ένας φίλος γράφει τραγικές δηλώσεις του Μαρινάκη χθες. Δεν υπήρχε ένας δημοσιογράφος να το ρωτήσει αν θα κάνει η ομάδα να κερδίζει και τους διαιτητές. Τι γίνεται, ρώτα εσύ, φίλε. Επίσης, φέτος τελικά και κόπηκε εκεί το μήνυμα. Δεν γεννήθηκε ακόμα δημοσιογράφος Van Damme, να ξέρεις. Δηλαδή, λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εντός γηπέδου. Εντός γηπέδου, πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ και αποδείχθηκε, αλλά εκ των προτέρων ήταν ότι έπαιξε ο Πέλκας. Ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει με τη μάσκα. Πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του. Δεν ξέρουμε τι θα γίνονταν και αν θα ήταν επηρεασμένος ο πολύ ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Μπέλκα ή πώς θα έδινε το κέντρο. Ήταν και αποδείχθηκε κομβική η απόφαση να παίξει ο Πέλκας, που εμφανίστηκε και πάλι πάρα πολύ σημαντικός. Η άμυνα γνωστή τετράδα με τον Πασχαλάκη στο τέρμα. Για πρώτη φορά μετά από καιρό από το ξεκίνημα Μαουρίτσιο και Μεσάχοφ μαζί. Μία πλευρά ο Μακ, μία ο Κάμπος και στην κορυφή ο Πρίγκιβιτς, ο ΠΑΟΚ που έκανε την πρώτη μεγάλη φάση στο 65ο δευτερόλεπτο. Είναι η ευκαιρία του Πρίγκιβιτς με την ωραία σέντρα του Μακ. Από το πρώτο λεπτό μπήκε δυνατά ο ΠΑΟΚ και από το πρώτο λεπτό έβρισκαν με ευκολία τον Πρίγκιβιτς, γιατί κυρίως οι φάσεις έτσι διαμορφώθηκαν και έτσι τελείωσαν. Πολύ καλή ορμή σε γήπεδο που ήταν καλύτερο από άλλες φορές, αν και μετά δημιουργήθηκαν λακκούβες στην πορεία του αγώνα. Με τον Μπάζ να μην μπορεί να τα απεξέλθει, έστω και αν είχε τρία στόπερ. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο που πάγνα πάρα πολύ καλός, τα δύο κεντρικά του χαφ δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά. Δεν μου φάνηκε να συμμετέχουν τόσο πολύ στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ το καλό. Μαρούσε και Σάχοφ. Θα σου πω πού συμμετείχανε. Ο Σάχοφ κυρίως στην προσπάθεια του ΠΑΣ να παίξει με μεγάλες μπάλες, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του. Ναι. Ωραία. Ήταν αποδοτικός στην πρώτη μπάλα. Ψηλά. Ο Μαουρίτσιο γενικά δεν είχε. Τακτικά έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Δεν ήταν δηλαδή. Απλά το πρόβλημα που είχαν οι δύο μαζί ήταν η ταχύτητα. Η αλλαγή κατεύθυνσης. Δεν υπήρξαν στιγμές δηλαδή που όταν άνοιξε λίγο το γήπεδο εκτέθηκαν αμυντικά. Νομίζω ότι ο Μαρούσια ανέβηκε στην πορεία. Ναι. Ανέβηκε στην πορεία. Έχουμε αυτό το φαινόμενο του Μάτος, το οποίο σωστά το είπε και ο Λουτσέσκου. Αυτός ο ποδοσφαιριστής όταν βλέπει ότι η ομάδα καίγεται
είναι στα κόκκινα, τα δίνει όλα, κόβει, μαρκάρει, σεντράρει, μπαίνει στην περιοχή, σκοράρει, δίνει πάσες, είναι μια ομάδα μόνος του όταν ο ΠΑΟΚ καίγεται. Όταν βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ πατάει καλά, έχει διαφορά στο σκορ, ηρεμεί, παίρνει δυνάμεις, ξεκουράζεται και απλά κρατάει τη θέση. Είναι μόνος του, είναι. Μιλάμε για σεμινάριο από τον Μάτος. Έτσι έγινε και χθες. Η ομάδα πρέπει να βοηθήσει και το Μάτος σε κάποια φάση με αρκετά παιχνίδια σαν το χθεσινό. Γιατί κακά τα ψέματα, φίλε, δεν είναι απλό να βγάλεις μία σεζόν. Παίξει. Ο Βασίλης Μπορμπόκης θα παίξει. Ναι, με έναν παίκτη. Ο Βιερίνια, νομίζω είδαμε και χθες ως αριστερός μπακ, πόσο ωραία έβγαζε κάθε φορά την μπάλα προς το κέντρο. Πόσο σίγουρα, πόσο έβρισκε πάντα ξεμαρκάρι στο παίκτη. Οι αλλαγές παιχνιδιού. Οι αλλαγές παιχνιδιού, δηλαδή. Στο 3-5-2 όταν παίζει ο άλλος, όσο έπαιζε 3-5-2 πας, ο σημαντικότερος τρόπος για να ουσιαστικά να δημιουργήσει υπεραριθμία και να βρεις ανοργάνωτη άμυνα είναι η αλλαγή παιχνιδιού. Και το οποίο μόνο ο Βιερίνια μπορεί να το κάνει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ένα από τα εγκλήματα των δύο κεντρικών χαφ χθες είναι αυτή η δυναμία τους. Να μην μπορούν να ψάξουν την αλλαγή, την γρήγορη. Ένας εναντίον ενός, όπως ξεκίνησε τον γκολ. Ένας με δύο, ένας με τρεις. Πάντα έβρισε ξαμαρκάρι στο παίχτη. Πάντα. Ο Βιερίνια, που και πάλι πρωταγωνίστησε. Γενικά είναι μεγάλη υπόθεση τον ΠΑΟΚ τώρα στα δύσκολα να βλέπεις μέσα στο γήπεδο και να έχεις σίγουρα πόδια, να έχεις εμπειρία όπως του Βιερίνια, του Μάτος, του Βαρέλα, του Μαουρίτσιο. Να έχεις ανθρώπους να βασιστείς στα δύσκολα. Ο Πέλκας ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός ήταν ο Πέλκας. Οι δύο ακραίοι είχαν καλές στιγμές. Δεν τους λες και σταθερούς σε όλο το παιχνίδι. Και ο Πρίγιοβιτς έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Ένα από τα καλύτερα του γενικώς στον ΠΑΟΚ. Ήταν παντού, μέσα στις φάσεις. Τελείωνε, έβαλε δύο γκολ, έδωσε μια τελική μόνο πάσα. Αυτό είναι ότι. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει μεγαλύτερη διάθεση. Είναι που τελείωσε η μεταγραφική περίοδος. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση του προπονητή. Δηλαδή όταν ξεκινάει η σεζόν ο Πρίγιοβιτς είναι ο αναντικατάστατος. Όταν δεν κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής, τον πετάει εκτός. Δημιουργείται μια ένταση στην Κέρκυρα, γιατί ο Πρίγιοβιτς ήταν δυσαρεστημένος. Ένταση στα πλαίσια του λογικού, εντάξει, όχι κάτι χοντρό, για να μην μπερδευτούμε. Και από εκεί και πέρα, όταν μίλησαν οι δυο τους, έγινε κατανοητό τι θέλει ο ένας από τον άλλον και κυρίως τι θέλει ο προπονητής από τον παίκτη. Και ο παίκτης μπαίνει με μεγαλύτερη διάθεση από εκείνο το διάστημα και μετά. Και πιέζει και ψηλά είναι καλύτερος. Εγώ δεν κοιτάω τα γκολ. Γκολ είτε μπαίνει είτε δεν μπαίνει είναι και θέμα ημέρας και θέμα λακκούβας και θέμα εκατοστών και χίλια θέματα. Το άλλο πακέτο ήταν το πιο ωραίο του Πρίγιοβιτς χθες. Δηλαδή χθες τι μπορείς να πεις για τον Πρίγιοβιτς. Τι μπορείς να πεις. Τι δεν έκανε. Μικρή σημασία, ήταν λίγο άστοχος. Πολύ μικρή σημασία. Καμία σχέση. Δεν με απασχολεί κανένα με αυτό. Στο τέταρτο το Βελίδη, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν λίγο επιπόλος. Δηλαδή. Εντάξει, δεν πιστεύω τον κέρδισε ο Βελίδης κατά κράτος. Στη φάση εκεί ούτε έπεσε ούτε. Οκ, okay, αλλά γίνονται αυτά. Ήταν όμως παντού. Μέσα στις φάσεις. Δεν το κάνει άσχημα. Απλά δεν πέφτει ο Βελίδης. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, αν διαλέξει γωνία ο Βελίδης πάνω στην τελική, είναι γκολ. Αλλά ο Βελίδης, επειδή έχει εμπιστοσύνη στα ριφλέξ του, ωραία, δεν πέφτει. Περιμένει να φύγει η μπάλα πρώτα. Ναι. Και έφυγε εκεί που ήταν. Αφού έχουμε το πολυεργαλείο Βιερίνια, γιατί δεν τον βάζουμε στόπερ να βγει ο Βαρέλα μπροστά. Το γελάς. Τι νομίζεις, το Βαρέλα δεν μπορεί να παίξει άλλη θέση. Με τέτοια τεχνική που έχει. Άσε τώρα που έχει φοβερή ψυχολογία. Αλλά είναι ο καλύτερος στόπερ και δεν υπάρχει λόγος. Δεν αλλάζουμε σταθερές. Είναι βασικός κανόνας στο ποδόσφαιρο και γελάμε από την ώρα που ο Ολυμπιακός πίστεψε ότι θα αλλάξει προπονητή και δεν θα έχει κόστος. Και γίνεται τώρα στο. Είναι 0-3 το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει το μεγάλο πλεονέκτημα. Και όλοι βεβαίως καταλαβαίνουν, γιατί είναι το λογικό, ότι ήρθε η ώρα να μπει ο Αζεβέδο. Πρέπει να μπει. Mm-hmm. Να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Γρήγορα για προθέρμανση, νωρίς και η αλλαγή. Από το 60-65 του παιχνιδιού. Σωστά, μέσα ο Αζεβέδο, έξω ο Κάμπος, μπορούσε να βγει και ο Μακ βεβαίως. Τέλος πάντων, πίσω στην άμυνα ο Αζεβέδο, μπροστά ο Βιερίνια. Ο Κάμπος βγήκε πιστεύω όχι επειδή έκανε 12 λάθη σερί στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά γιατί είχε ενοχλήσει μεσοβδόμαδα. Ναι. Γιατί στο διάστημα που βγήκε, ο Κάμπος έχει ένα θέμα με το κέρμα.
ξεκινάει και σε κάποια φάση ξεκινάει καλά, κάνει τα πάντα, σωστές κινήσεις, κράτημα μπάλα, συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, σκοτώνει 2-3 πουλιά βέβαια σε κάποια τελική, είχε μία πάλι χθες. Ναι. Αλλά είναι πολύ λειτουργικός για την ομάδα. Βεβαίως. Εντάξει, όταν θα αρχίσει να κάνει το πρώτο λάθος, μετά για να ισορροπήσει θέλει να κάνει άλλα 7-8, τελειώνει το κέρμα. Εκεί λοιπόν πρέπει να το βάζει ένα κέρμα, να σταματήσει να κάνει λάθη. Ωραία. Ο μόνος παίκτης που μπορεί από αριστερό εξτρέμ, ίσως και στην Ευρώπη, να πάει δεξί χαφ και μετά πάει και αριστερό χαφ, ο Αντελίνο Βιερίνια, ναι. Με το κακό βιογραφικό. Απίστευτο. Πάει λοιπόν μπροστά και μπαίνει ο Αζεβέδο. Και πώς τυχαίνει εκεί να τρως τον γκολ αμέσως στο 1-3. Για να σου επιβεβαιωθεί αυτό που λέει ο προπονητής. Μου ήρθε σύμπτωση. Σύμπτωση, ξεσύμπτωση, ρε φίλε, από την πλευρά του Αζεβέδο ήρθε τον γκολ. Γίνεται σέντρα στην περιοχή. Πηδάει ο Αζεβέδο. Παίρνει την κεφαλιά. Διώχνει, πέφτει λίγο άσχημα, αργεί να σηκωθεί. Δεν βγαίνει κάλυψη από τον Μάκο, ο οποίος δεν κάλυπτε ποτέ στο δεύτερο γκολ για κάποιο λόγο. Δεν. Δεν πάει καλά στο μαρκάρισμα Βάλελα, τρώμε τον γκολ. Τώρα τι σκέφτεται ο προπονητής. Ο προπονητής σκέφτεται ότι βλάκε, σα τα έλεγα εγώ ότι δεν έκανε ναι, τα εσύ. Τώρα τι κάνει. Τι κάνει, τον βάζει τον Αζεβέδο. Θα τον βάλει. Έχει παιχνίδι με τον Ατρόμητο, θα τον βάλει αναγκαστικά. Δεν θα σκεφτώ αν το φοβάται ο Τσορμπατζόγλου. Δεν το φοβάται ο Τσορμπατζόγλου. Τι να κάνω. Και ο ίδιο το φοβάται. Άσε τώρα. Και καλά κάνει και το φοβάται. Εδώ λειτουργεί μια ομάδα πολύ καλά. Μία αλλαγή είναι δύσκολα. Αν είχα σταθερά στα εξτρέμ που μου δίνουν πράγματα, μαζί σου θα ήμουνα. Αλλά ο Μακ και ο Λιμιό δεν μου δίνουν πολλά. Δεν σου δίνουν. Όχι. Σου δίνει όμω άλλο πολλά στην άμυνα. Ποιο δε. Ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια σου δίνει στην ανάπτυξη. Σε όλα σου δίνει. Τέλος πάντων, η δουλειά του είναι. Δεν θα έχουμε εμείς τα προβλήματα του Λουτσέσκου. Αυτός να τα έχει. Αυτός πληρώνεται για να αποφασίζει. Φίλος γράφει: αν όλοι οι χοντροί είναι σαν τον Αζεβέδο, όλοι μοντέλα θα ήταν. Ρόμπα τους έκανε αυτούς στα FM, λέει ο φίλος. Εντάξει, ο Αζεβέδο τι χοντρός τώρα, τι ποδοσφαιριστής είναι. Πέτρα είναι, φίλε. Τι είναι. Πήγε σε μια φάση τον άλλον τον κατάπιε. Θέλει, εντάξει. Σε ρυθμό θέλει το παιδί, ρε. Ήταν λίγο ξένο σώμα στο ημίωρο αυτό. Εντάξει, εσύ δεν θα ήσουν. Ναι, θα ήσουν. Τι μου λες τώρα, το ψυχολογικό. Σιγά. Εσύ τώρα έχεις. Εγώ τι πιστεύω ότι κάνει ο Λουτσέσκου. Ωραία, σου λέει. Ωραία, βρήκα ευκαιρία να τον βάλω. Είναι και έτοιμος αθλητικά. Του δίνω ένα μισάωρο στα Γιάννενα. Ωραία, τώρα έχω ένα κύπελο. Ναι. Και ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Ματσάρα το κύπελο. Ναι, που είναι στα μέτρα μου. Σε ένα από τα δύο θα πάρει 90 λεπτό. Λες εσύ. Λέω εγώ. Καλά. Όλα τα λεφτά. Το βλέμμα του Βαρέλα στο δεύτερο γκολ γράφει. Αυτό το βλέμμα είχαμε χρόνια να το δούμε στον ΠΑΟΚ. Αυτό το βλέμμα δείχνει πόσο αποφασισμένη είναι. Ναι, είχε και τέτοιες ωραίες στιγμές. Για να ακούσουμε λίγο τα. Γιατί μας το ζητάτε, δεν είναι ότι εμείς το θέλουμε. Μας το ζητάτε. Το Τσομπατζόγλου. Τις περιγραφές των δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Γιατί στο πρώτο, όχι τον offside, αλλά δεν είμαστε στον αέρα γι' αυτό. Τον δύο γκολ του ΠΑΟΚ με τον Πρίγιοβιτς, γιατί εμείς περιγράφουμε μόνο τον γκολ του Πρίγιοβιτς. Τζόλμα Κάμπος, ένα ρίμ τον Βαρέλα, τα δεξιά Βαρέλα, ως εξτρέμ, γυρίζει με την περιοχή Πρίγιοβιτς, Ακουνάκη, Εβελίδης, Πλωσάριο, ο Πρίγιοβιτς, γκολ! 0-2 ο Πρίγιοβιτς. Πανηγυρισμή στα δημοσιογραφικά. Και το άλλο. Με στην περιοχή είναι ο Μακ. Μακ από τα αριστερά, πλησιάζει, γυρίζει, την μπάλα, γκολ ο Πρίγιοβιτς, 0-3 Πάλι πανηγυρίζει τα δημοσιογραφικά. Δεν είστε επαγγελματίες, φίλε. Δεν είστε επαγγελματίες. Στο τελείωμα του πρώτου μισθρόνου, ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι πολύ αποτελεσματικός. Με τον Πρίγιοβιτς σκοράρει 0-3. Ποιος είναι αυτός που κουβεντάει, λέει μεγάλη ευκαιρία. Από το Χαριλάου, ο Παπαδόπουλος. Ήθελε να περιγράψει ευκαιρία του Άρη. Με τη Σπάρτη. Τι βγήκε ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας από τα δεξιά και βρήκε τον Εφιάλτη. Τι. Ανεβαίνει ο Άρης. Ανεβαίνει. Αυτό έπρεπε να μην ανέβει. Μυροφορίδη έχει. Όλες οι οικογένειες, όλα τα μεγάλα κλαμπ της χώρας που έχουν παόξι να τους διαχειρίζεται, θα ανέβουν. Αυτά είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι δύσκολα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με στοίχημαν. Στοίχημαν.gr για στοιχηματισμό σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, από σπίτι, από δουλειά, από αυτοκίνητο, από iOS, από Android. Όλα στο στοίχημαν. NAC. Οι εκτός συνεχίζονται στα NAC Shoes. Συνεργασία επίσημη βεβαίως και με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε αυτή την σεζόν. Οι παίκτες, τα στελέχη του ΠΑΟΚ δίνονται με NAC Shoes. Και Regina, αξεσουάρ, μπάνιο και υδραυλικά είδη. Regina σε επιλεγμένα καταστήματα.
Γρήγορα ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με γραμμές και με τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε λίγο και την αναφορά του κύριου Μαρινάκη στον ΠΑΟΚ, ενώ δεν είπε κουβέντα για την ΑΕΚ. Πάμε στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές. Κάποια μηνύματα. Φίλος γράφει, η ΠΑΕ να ζητήσει την αλλαγή του αγώνα με τη Λάρισα για Σάββατο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα. Ναι, καλά. Πήγαινε πρώτα στο Περιστέρι. Παίξε με τον Ατρόμητο και πρόσεχε την κεφαλιά. Και μετά βλέπουμε για το πρωτάθλημα. Ναι, ένα άλλο ωραίο μήνυμα από φίλο με αφορμή αυτό που λέγαμε για τον Αζεβέδο, την αλλαγή του κτλ. Καλησπέρα, λέει. Αν μια αλλαγή χαλάει την ομάδα, αυτό είναι πρόβλημα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν γίνεται μια πολύ οργανωμένη ομάδα να επιχειρεί να βάλει ένα παίχτη στους 11 και αυτό να την αγχώνει, να τη χαλάει, να την προβληματίζει. Σωστό είναι αυτό το συμπέρασμα. Απλά, φίλε, το όλο θέμα ξεκινάει από το ότι δεν έχει πλάγια μπακ ο ΠΑΟΚ. Από εκεί ξεκινάει το όλο πρόβλημα. Και κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα αρχές Φεβρουαρίου, με τον ΠΑΟΚ πρώτο και την ομάδα σε αυτό το σερί, να μην ξεχνιόμαστε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή εδώ και λίγες ημέρες, και θα δούμε για πόσο ακόμα, ο ΠΑΟΚ είναι αποδυναμωμένος σε σχέση με τον ΠΑΟΚ του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου και των προηγούμενων μηνών. Αποδυναμώθηκε ο ΠΑΟΚ. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν θα ενισχυθεί και αν θα καλυφθεί το κενό του Τσίμιροτ, ακόμα και του Ζαμπράνο, θα το δούμε. Του Ζαμπράνο δύσκολα βέβαια, με τον νεαρό στόπερ που αποκτήθηκε, αλλά οκ, okay, εκεί ας είναι καλά οι υπόλοιποι. Για τον Τσίμιροτ όμως, θα δούμε αν καλυφθεί το κενό και αν ο παίκτης που αποκτήθηκε θα προσαρμοστεί, θα βοηθήσει κτλ. Σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι αποδυναμωμένος σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Δεν θα έπρεπε, λέω εγώ, ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη που διεκδικεί πρωτάθλημα να βάλει, το ίδιο λέω που έλεγα και τις ημέρες, να βάλει σε ρίσκο το πρωτάθλημα έστω και για 5%. Δεν θα έπρεπε. Έγινε αυτό που έγινε. Εμένα προφανώς δεν μου αρέσει το δίδυμο Μαουρίσιο Σάχοφ. Προφανώς. Ο Κάνιας έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, δεν έθελξε. Ναι. Δεν έπρεπε. Θα δούμε όταν ο Μουλέν είναι έτοιμος τι θα μπει, πώς θα μπει και τι θα προσφέρει και μακάρι να κάνει τον ΠΑΟΚ να ξεχάσει σε ένα παιχνίδι μέσα από τον Τσίμιροτ. Ό,τι έδινε ο Τσίμιροτ. Που έδινε μια είχε χαρά. Ένα ρόλο, ναι. Αυτά πάνω, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Λουτσέσκο έχει περάσει ένα κλίμα μέσα στην ομάδα και αυτή είναι μεγάλη υπόθεση, ότι όποιος και να μπει θα κάνει τη δουλειά. Έχει φτιάξει ένα γκρουπ που όλοι θέλουν να είναι μέλος του. Ωραία. Ναι, όχι. Έγραψε ένας φίλος, γι' αυτό απάντησα, το ότι δεν είναι σωστό μία αλλαγή να χαλάει την ομάδα. Του Αζεβέδου δηλαδή. Και αυτή η προσπάθεια. Δεν χάλασε η ομάδα. Φάση δεν φάγαμε άλλη μετά, αλλά. Και κάναμε και μια-δυο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Και μας κόβει και ένα Ολεξέας ένα τετατέτ. Χωρίς λόγο, να τα λέμε κιόλα. Ότι ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή έχει περάσει στην ομάδα όλες τις σωστές λογικές, ποδοσφαιρικές λογικές. Δηλαδή, δεν έρχεσαι εδώ, ρε φίλε, και με το καλημέρα είσαι ο σφίχτης. Θα περιμένεις, θα δουλέψεις. Αυτά γίνονται στο Παναθηναϊκό. Αυτά γίνονται στο Παναθηναϊκό. Δεν έχει τίποτα. Ακριβώς. Όχι, και στην ΑΕΚ. Πήγε ο Κάτσε την Πέμπτη και το Σάββατο έπαιξε. Μπήκε ο Μωράν. Πού γκέλαρε η ΑΕΚ? Στο προηγούμενο. Ποιο? Στη Λάρισα. Φάση δεν έκανε. Ναι. Εσύ βγες και πες ότι δεν έχει σχέση ότι μπήκε καινούργιος παίχτης εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά με τα καλά και τα αρνητικά. Και προσοχή την Πέμπτη. Προσοχή την Πέμπτη. Να δώσω χαιρετίσματα στο Διεθνή Ποδοσφαιριστή, τον οποίο μιλούσε στον πλέον αντιπαοξή. Δεν λέμε ονόματα και στοιχεία, αλλά χαρακτηρίζεται πλέον από μεγάλη αντιπαοξο αυτό. Δοσύνη, ναι. Γι' αυτό τον πήρα τηλέφωνο, για να το συνετήσω. Ναι. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23-10. Α, ναι, τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος πραγματικά συγκίνησε χθες το βράδυ. Ήταν σε δύσκολη θέση, γιατί βεβαίως έγινε και επεισόδια στο γήπεδο, έχασε και η ομάδα του. Είπε άσχημα Ολυμπιακός και μετά ξεκίνησε να λέει για τους υπόλοιπους. Και κάποια στιγμή λέει, ας πάμε και στους αντιπάλους. Και λες εκεί, α, θα πει για την ΑΕΚ τώρα. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης. Και πάμε τώρα στους αντιπάλους μας. Τι έγινε, παιδιά, την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδο του Πανετολικού? Τι έγινε σήμερα νωρίτερα στους δοσημάδες? Άλλη εικόνα. Στο 87
την περασμένη εβδομάδα δίνεται ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. Ακόμα και ήδη το λένε. Σήμερα ξεκινάει το μάτς με ένα γκολ 2 μέτρα offside, που νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτά όλα τι λέει ο κύριος Σαββίδης, που όλα αυτά τα χρόνια μας έπρεξε για την εξυγίαση και για καθαρό ποδόσφαιρο. Εσείς, όλοι οι δημοσιογράφοι που έχετε γράψει εκατοντάδες άρθρα, χιλιάδες μπορώ να πω, τι έχετε να πείτε, είστε ευχαριστημένοι για αυτό που βλέπετε, είναι αυτό εξυγίανση, σας καλύπτει? Βεβαίως, μια χαρά μας καλύπτει, γίνει... μια χαρά πάει το πρωτάθλημα, όλοι ευνοούνται, όλοι αδικούνται, οι μεγάλοι ευνοούνται περισσότερο, όπως βεβαίως και ο Ολυμπιακός με τις χειρότερες διαιτησίες φέτος στα μάτς Πανίνος Ολυμπιακός και Αστέρας Ολυμπιακός. Εσύ βγες και πες ότι δεν ήταν οι χειρότερες διαιτησίες, με πολλά λάθη, όχι ένα, με πολλά λάθη υπέρ μιας ομάδας. Και γι' αυτό και τιμωρήθηκαν οι διαιτητές, ρε φίλε. Φυσικά. Αλλά, ρε φίλε, με την ΑΕΚ έπαιζε ο Ολυμπιακός χθες. Το ξέρω. Κουβέντα. Τίποτα. Μηδέν. ΑΕΚ, Μελισανίδης, αυτά, Τίγρης, Νικολαίδης, Τσάρτας, Υπερόπουλος και Λοφχήνη. ΑΕΚ, ΑΕΚ. Ποιο Σαββίδης. Μπάρλος. Ποιο Αγρίνιο. Ο Κόνσκι. Σαβεύσκι. Αμφισβητούμενο πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, είπε. Δεν είπε το προηγούμενο, αλλά οκ, okay, αμφισβητούμενο. Σωστά. Αμφισβητούμενο, ναι. Ζωσιμάδες. Πάλι ΠΑΟΚ. Πάλι ο Σαββίδης. Πάλι πρόβλημα. Το πέναλτι του Ποτία που ζητάει χθες. Το κράτημα είναι το 1/5 του κράτημα του Βαρέλα. Ναι. Γιατί. Γιατί τέτοιο πράγμα μόνο για τον ΠΑΟΚ. Αγχωμένος, λαχανιασμένος, επιβαρημένος, στεναχωρημένος, προβληματισμένος. Και όλα αυτά γιατί έχει κάνει λάθος, το ξέρει, έτσι. Έχει κάνει ποδοσφαιρικό λάθος πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το ένα. Και τον βαραίνει και πρέπει να απολογηθεί. Εδώ σε κάποια φάση άκουσες αγωνία ο σπίκερ της ΕΡΑ. Τον εκνευρισμό που έβγαλε με τη μετατόπιση του Μιραλά στα δεξιά και του Πάρντ. Ναι, είναι πολύ λογικά. Δεν ξέρει ακόμα ο προπονητής όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα το ξεκινάει χωρίς σεντερφόρ και χωρίς ένα σαριφάρ, λες ότι είναι κάτι ξεροκεφαλιά. Δηλαδή δεν είναι ξεροκεφαλιά. Αυτό βάζει γκολ συνεχώς. Ναι. Και ξαναβάζει ερχόμενος από τον πάγκο. Αλλά τα υπόλοιπα. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Αν μείνει το 1-0 με τον σαριφάρ, πω από διαχείριση, ναι, ναι, Γκαρσία και έτσι κι αλλιώς. Και... αστειότητες. Έχω τον πρώτο σκόρερ μου σε ντέρμπι εντός έδρας εκτός ομάδας. Δηλαδή για να βάλω ποιον, αυτόν που δεν είναι σεντερφόρ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τη Τρίπολη. Με 80-20 διαιτησία και. Αυτό τον Αστέρα τέλος πάντων δεν κάνανε παρά μια μισή ευκαιρία. Και είναι λογικό το ότι αναστατώθηκε ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ θα αναστατώνονταν. Αλλά δεν άλλαξε προπονητή ο Σαββίδης. Φυσικά. Mm-hmm. Πάμε. 23-10-287-888. Για να σας ακούσουμε για όλα αυτά. Για τον ΠΑΟΚ και πώς έπαιξε χθες. Για την παρουσία κόσμου. Για το άλλο παιχνίδι το μεγάλο. Για ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι, εγώ πιστεύω, τι? Ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι ο πιο σοβαρός και δυνατός αντίπαλος στην προσπάθεια. Κοιτάξει, για πρωτάθλημα. Φίλε, ό,τι ζημιά του κάνουμε του Ολυμπιακού τώρα, δηλαδή μέχρι το μεταξύ μας παιχνίδι, μετά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για πλαστρώνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, δηλαδή εκεί πρέπει να το έχει φύγει 5-6 βαθμούς το λιγότερο. Βεβαίως. Δεν είναι η ΑΕΚ μικρός αντίπαλος, μικρή ομάδα, οργάνωτη, όχι, ίσα-ίσα. Ο Ολυμπιακός λέω ποιο είναι πιο δυνατός. Μέχρι τώρα. Εγώ απλά θέλω να περάσει η ΑΕΚ την Πέμπτη. Φυσικά, φυσικά. Συμφέρει να περάσει η ΑΕΚ γιατί θα έχει και άλλα παιχνίδια στα πόδια της και γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει ακόμα μεγαλύτερη κρίση να αντιμετωπίσει. Κρίση που δεν ξέρει να αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός γιατί είναι μαθημένος στα εύκολα και στα ωραία. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23-10-287-888. Για να σας ακούσουμε, πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Από Νορβηγία. Ποιο μέρος? Έξω από το Όσλο. Δεν έχει Άσκυμ. Όνομα το χωριό που είσαι. Άσκυμ. Από το Άσκυμ είσαι. Ο Πέτρος τι κάνει, ρε. Παπάσο πουλάει. Παιδιά μου, δώσατε την καλύτερη πάσα. Ναι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω και μάλιστα το Σταύρο Κόλκα είναι ότι για μένα ο Ολυμπιακός πια δεν είναι αντίπαλος για το πρωτάθλημα. Λάθος. Φοβήθηκα... Λάθος. Ναι, ναι, άποψή σου. Ναι, ναι. Ναι. Φοβήθηκα εχθές στην ΑΕΚ. Εγώ ήθελα Χ, δεν ήθελα το διπλό. Και αυτό που ήθελα να ρωτήσω πιο πολύ το Σταύρο Κόλκα ήταν το εξής. Η ΑΕΚ στα ντέρμπι παίζει με πολύ δύναμη. Πάει σε επαφή. Mm-hmm. Και έχει και έναν προπονητή που από τον πάγκο βγάζει ενέργεια. Mm-hmm. Στα ντέρμπι.
Καλά, βγάζει και σωστούς παίκτες όμως πολλές φορές. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι το μεταδίδει στους παίκτες του. Εμείς, ο ΠΑΟΚ, πώς είναι έτοιμος να διαχειριστεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ με αυτή τη δύναμη που θα πάει σε ένα δυνατό παιχνίδι. Και ένα άλλο πράγμα, πρώτο απαντήσεις, ότι η ΑΕΚ είδα στο πρόγραμμά της τώρα ότι τα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια είναι με τον Ατρόμητο, που είναι στην Αθήνα, και με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε παρακάτω. Για την ΑΕΚ είναι δύσκολο παιχνίδι, φίλε, κάθε ένα που θεωρείς εύκολο και πρέπει η ΑΕΚ να δημιουργήσει. Μην μπερδεύεσαι, η ΑΕΚ εκεί έχει πρόβλημα. Θα σου πω ένα απλό πράγμα. Είναι δύο ομάδες που βασίζονται πλέον στο σκληρό τους πυρήνα, το πολύ καλό τους γκρουπ. Η δικιά μας ομάδα γιατί είναι τακτικά σωστή και η άλλη γιατί είναι το ορμάτε παλικάρια. Είσαι λίγο πιο soft, αλήθεια είναι αυτό. Είσαι πιο soft εσύ, τακτικά καλύτερος όμως, πιο ισορροπημένος και με μεγαλύτερη ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Ναι. Ωραία. Η ΑΕΚ βασίζεται όντως. Πολύ το ξύλο στα ντέρμπι. Ναι, παίζει ξύλο. Θα παίξει ξύλο στην Τούμπα, ρε φίλε. Θα παίξει φυσικά, δεν σε βοηθεί. Δεν σε βοηθεί. Ναι, αλλά αλλιώς βγαίνει η κάρτα στα ντέρμπι, αλλιώς στην Τούμπα, αλλιώς βγαίνει στο ΆΚΑ. Ας παίξουμε το βράδυ, είσαι από το 10 με κάρτα. Ας παίξει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό που θα κάνει πρώτο κόρνερ στην Τούμπα στην έδρα του στο 17 όπως θες. Ο Ολυμπιακός κερδίζει χθες το πρώτο κόρνερ του στο 17. Mm-hmm. Που για μένα λέει πολλά το κόρνερ. Δηλαδή το κόρνερ είναι όταν κοροϊδεύαμε τους Αργιανούς που στο τελικό δεν κερδίσαν κόρνερ της Τούμπας. Δεν ήταν τυχαίο. Ωραία. Ήταν ότι δεν πατήσανε, δεν πιέσανε. Εντάξει. Το κόρνερ είναι, φτάνει σε κάποια φάση. Ωραία. Που είσαι πολύ κοντά στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργείς ανισορροπία. Και παίρνεις ένα κόρνερ. Εντάξει. Ναι. Δεν διώχνει με άνεση ο αμυντικός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν χθες κέρδισε το πρώτο κόρνερ στο 17. Εντάξει, το κύπελο κέρδισε παραπάνω, εντάξει. Ναι, βρε, αγόρι μου, σου λέω τώρα εγώ. Ναι, εμείς είμαστε πιο ομάδα από αυτούς εδώ. Αλλά δεν είναι, δηλαδή, εσύ δεν θα φοβηθείς τόσο πολύ το ΠΑΟΚ Λάρισα. Η ΑΕΚ μπορεί να κάνει γκέλα με τη Λάρισα. Ναι, βεβαίως. Και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι σαφώς πιο δύσκολο από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, εννοείται. Για την ΑΕΚ. Ναι, για τον ΠΑΟΚ, ρε. Τι εννοείς? Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι και παραδοσιακά και από όλες τις πλευρές πιο δύσκολο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι πιο δύσκολο. Αυτό είναι που... Άλλο αυτό όμως και άλλο ο πρωταθλητισμός. Έγινε, φίλε, καλημέρα σου στην Νορβηγία. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια και χαρά και στους δύο. Χαίρετε. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Βάλε λίγο μια ανώτερη. Με κόψες. Ακούγομαι. Γράφει ένας φίλος, λέει, αναπαράγεται στην Αθήνα ότι με παρόντες σε Βασιλιάδη που θα πάει πάω και τιμωρία μιας αγωνιστικής. Και αυτή θα είναι με τον Ολυμπιακό. Ποιος αναπαράγεται, φίλε? Έχει ενδιαφέρον να μας το πεις αυτό το πράγμα και δεν ισχύει. Πάμε παρακάτω. Ακούς. Αυτό θέλω να πω λοιπόν, ότι όταν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια χιλιάδες κόσμος έχει αριθμημένες θέσεις και φεύγουν από τις θέσεις τους. Γιατί από το Θωμαΐδη αναπαράγεται, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι μια ότι... Μια χαρά σημασία έχει, φίλε. Δεν είναι πρωτόγνωρο το ότι φεύγει κανείς από τη θέση του γιατί έρχονται κάποιοι φιλοξενούμενοι και κάθονται σε αυτές τις θέσεις. Εμείς τουλάχιστον το έχουμε κάνει πολλές φορές. Δεν έγινε με βία, δεν έγινε χωρίς σχέδιο. Έγινε με σχέδιο της αστυνομίας. Δεν έκανε κανείς τίποτα αυθαίρετα. Όσο για τον πλάγιο που δεν έδωσε το ψάρι, επίσης έκοψε όταν ήταν τρεις του ΠΑΟΚ με δύο και κάνει επίθεση, το έκοψε με ανύπαρκτο offside. Δηλαδή τι να κάνουμε, λάθη γίνονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δούμε αν γίνονται μόνο από τη μια μεριά ή και από τις δύο. Και επειδή όλα αυτά είναι επίτηδες δομημένα, πραγματικά το χάρηκα, αλλά χθες δεν ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας, ήταν αγώνας ράγκμπι. Κλασικός αγώνας ράγκμπι. Στο Καρασκάκι. Βέβαια, στο Καρασκάκι. Έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον. Εγώ περίμενα να πέσει και ένας τρίτος και ένας τέταρτος από πάνω, όπως γίνεται. Ας μην πάει καλύτερα στα ντέρμπι να γίνει κάτι και με τον ΠΑΟΚ. Ας μην γίνει καλύτερα. Ο τέχνης που το τράβηξε, γιατί η Νόβα δεν θα το έκανε ποτέ, λένε ότι είναι από το κρατικό κανάλι και όλα το είπαν, ότι είναι ένας Βέλγος μπασκεμπολίστας, λέει, ναι, που ναι. Το πήρε και το έβγαλε στο διαδίκτυο. Τώρα από εκεί και ύστερα το πόσο μπορεί να συμψηφιστεί αυτό που κάνανε εκεί στον Ολυμπιακό με αυτό που δήθεν έγινε πάνω στα Γιάννενα, θέλω να δω πόσο μπορεί να το τραβήξουν. Τίποτα δεν έγινε στα Γιάννενα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια.
Πάμε επόμενος, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Ήθελα να διάβασα κάτι. Είμαι φίλος του ΠΑΟΚ καταρχήν. Ναι. Λοιπόν, διάβασα κάτι σήμερα το πρωί στο ΠΑΟΚ 24, στα σχόλιο σας. Τώρα ή του Δημήτρη, ήταν του Σταύρου, αλλά μπορεί να ήταν και του Ατρίδη. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Πρίγιοβιτς, ότι αυτός ήταν ο Πρίγιοβιτς που βλέπαμε, το καλύτερο του παιχνίδι χθες, έστω εκτός έδρας, ναι. Συμμετείχε σε όλες τις φάσεις, έδωσε assist κτλ. Ναι, ναι. Μάλλον τον ωφέλησε ότι έκατσε στον πάγκο και είχε έναν ανταγωνισμό με τον Κουλούρη. Αυτή είναι η υπόθεση. Θέλω να μου απαντήσετε σε κάτι και θα κλείσω το τηλέφωνο, εσύ θα σας ακούω από το ραδιόφωνο. Ναι. Δηλαδή, περίμενε ο Πρίγιοβιτς του 1,5 εκατομμυρίου να έχει ανταγωνισμό με τον Κουλούρη, να τον αφήσει 2-3 φορές στον πάγκο για να αποδώσει αυτά που έπρεπε να αποδώσει. Μην κλείσετε. Δηλαδή ήταν αδιάφορος τόσο καιρό και ξαφνικά. Μην κλείσετε, για να κάνουμε διάλογο. Ο Πρίγιοβιτς που είδατε χθες είχε σχέση με τον Πρίγιοβιτς που ήταν στην αρχή της σεζόν. Σε διάθεση. Σε διάθεση. Ναι. Δεν νομίζω. Ωραία. Άρα δηλαδή συμφωνείτε, εγώ, ναι, συμφωνείτε στο ότι ο παίκτης ήταν απελευθερωμένος, θα το πω εγώ. Απελευθερωμένος από τι? Ότι είχε μεγαλύτερη διάθεση, ότι ήταν πιο συμμετοχικός, ότι κυνήγησε περισσότερες μπάλες, ότι έπαιξε χθες περισσότερο ξύλο, ναι. Χθες. Ναι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Αυτό λέω. Άρα δηλαδή, είναι όντως έτσι. Στο γεγονός αυτό συμφωνούμε. Γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση ενώ τους πρώτους προηγούμενους. Γιατί ρε φίλε, μήνες, όταν παλεύεις να γίνεις ομάδα, δεν είναι ανάγκη να μην έχει ο παίκτης διάθεση. Ωραία. Δηλαδή, μπορεί να μην του βγαίνει, να μην έχει καλή ψυχολογία, μπορεί να μην έχουν ξεκαθαρίσει οι ρόλοι. Όταν εμείς χτίζουμε ομάδα μετά τις 20 Αυγούστου, κάποια παιδιά θα ενσωματωθούν στην οτροπία του προπονητή στις 20 Σεπτεμβρίου, κάποιοι στις 30 Οκτωβρίου, κάποιοι στις 15 Νοεμβρίου και σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα γίνει group. Okay. Δεν είναι τόσο είναι απλό, καταλάβατε. Δηλαδή ο Βαρέλα 8 μήνες πέρσι δεν βλεπότανε. Ωραία. Σωστό και αυτό. Φέτος... Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει ο Πρίγιοβιτς με την ίδια ένταση όπως ήταν και χθες. Μαζί σου, μαζί σου. Να είστε καλά, να είστε καλά μεσημέρι. Γεια σας. Επόμενος, χαίρετε. Χαίρετε παιδιά. Γεια σας. Από Σαλαμίνα παίρνω τηλέφωνο, από Αθήνα. Τα φιλιά μου στο Καβαθιώτη. Και μια βαφή δώρο. Ναι, έλα. Εγώ θέλω να πω ότι πέρα από αυτά, καταρχήν Δημήτρη, επειδή είπες και για τον Πέρκα, ο οποίος είναι η πολύ μεγάλη αποκάλυψη έτσι, σε επίπεδο... Αυτός ήταν ο Πέρκας, φίλε. Αποκάλυψη, εντάξει. Από αυτό Πέρκας ήταν αυτός. Αποκάλυψη εννοώ, ρε παιδιά, ότι όχι ότι δεν ξέραμε και πέρσι ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αποκάλυψη στο γεγονός ότι παίρνει την ομάδα τώρα πλέον στις πλάτες του. Όταν το πιστεύεις, ρε φίλε, και δεν το πετάς σε σκουπίδι για να κάνεις μεταγραφές. Όχι, εντάξει, είναι και άλλα πράγματα, πιστεύω, ρε Σταυρό. Δηλαδή, είναι και η δουλειά του προπονητή, είδες, λέγατε προηγουμένως για τον Πρίγιοβιτς. Αλλιώς λειτουργούσε η ομάδα και το κέντρο της και ο Πρίγιοβιτς το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Όσο πηγαίνει, αυτό το πράγμα δένει. Όπως λες εσύ, γίνεται γκρουπ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πέρα και από τον Πέρκα, επειδή είπες ότι βγήκε ο Πέρκας, μπήκε ο Μπισεσβάρ και το έργο συνεισχύστηκε με 4 τελικές. Τις οποίες δημιούργησε ο Μπισε. Μπορεί ο χοντρός να είναι λίγο έτσι. Κάρα είναι χοντρός. Δεν είναι χοντρός. Δεν είναι το μάτι σου χοντρό, ρε. Είπες χοντρό το παιδί μας. Ο Μπίσης φαίνεται παιχτάρα, εντάξει. Δεν είπε κανείς αντίθετο. Και θέλω τώρα να πω και 2-3 πράγματα, τα οποία και εγώ να κλείσω και να μου απαντήσετε, παιδιά. Πρώτον, πώς είδατε, γιατί από την τηλεόραση το είδα λίγο διαφορετικά, είδα ότι έγινε ένα κενό, αλλά δεν ξέρω αν ήταν ατομικό το κενό με τον Αζεβέδο ή συνολικό, δηλαδή θέμα συνεννόησης και τα λοιπά. Πολύ κακή πλευρά εκείνη τη στιγμή με Αζεβέδο Μακ. Ο Μακ στον κόσμο του εντελώς, ποτέ δεν γυρνάει πίσω. Στον κόσμο του δεν φταίει ο Αζεβέδο. Και ο Αζεβέδο ψάχνονταν, εντάξει. Και κακιά στιγμή στον γκολ. Ο Λουτσέσκου είναι σε μια φάση, πιστεύω, και στην αλλαγή, ποιον από τους δύο να βγάλει. Ο Μακ και ο Τζάλμα εκείνη την ώρα διαγωνίζονταν ποιος θα την κάνει τη μεγαλύτερη. Και βγάζει τον Τζάλμα που είχε και τραυματισμό μεσοβδόματα και είχε προπονήσεις. Το λογικό δηλαδή, κατάλαβες. Και αλλά επίσης, και ο ήταν θέλω να μου πείτε για δύο ακόμα περιπτώσεις. Πρώτον, ο Γάλλος, και τον οποίο εγώ πιστεύω ότι όταν ενσωματωθεί στην ομάδα θα είναι ένα σημαντικό όπλο στην καλύτερη λειτουργία της ομάδας. Και αυτό τον πιτσιρικά που φέρε ο Μάτος. Γιατί δεν πιστεύω ότι ο Μάτος τώρα έφερε ένα παιδάκι έτσι, έλα να σου κάνουμε το χατήρι να παίξει. Έφερε ένα παιδάκι που το πιστεύει και δεν είναι έτοιμος για πρώτη ομάδα. Μην μπερδεύεσαι.
Ωραία, δεύτερο. Και ένας ακόμα νεαρός που ήρθε τελευταία μέρα. Ο Μιχόγεβιτς είναι. Όχι, ο άλλος. Του λέει αυτόν τον τέτοιο, λέει. Αυτόν που έφερε ο Μάτους. Και άλλος είναι, ένας Ουκρανός. Ένας, τον Ουκρανό. Ο Ουκρανός δοκιμαζόταν στον Πανετολικό και μου είπαν ότι. Απορρίφθηκε. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι Ουκρανός, δικό μας. Έγινε, φίλε, καλό μεσημέρι. Κατά τα άλλα, μισό λεπτό να πω ένα τελευταίο, παιδιά. Εδώ αναπαράγονται βέβαια και από τους φίλους μας από την ΑΕΚ, ας πούμε, αναπαράγονται ότι έγινε μεγάλο καταστροφές στα Γιάννενα και μετά, λέει, χτυπούσαν στην πόλη, κάνανε, μπήκαν στην πόλη οχτροί και δεν συμμαζεύεται. Τέτοια, ρε, αφού για να καταλάβεις, κατεβήκαν, ήρθαν το μεσολόγιο την προσωπία να συγκρίνουν αν, ξέρω εγώ, η πολιορκία του μεσολογίου με τον Ιωαννίνο, ναι, είχε κοινά χαρακτηριστικά. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Και κάνουν τέτοιου είδους δουλειά και επίσης όταν ρώτησε κάποιος παιδί από τον ΠΑΟΚ εδώ σε σταθμό, ας πούμε, ότι γιατί λέτε, ας πούμε, βγαίνετε και λέτε, όταν ακόμα και ο Βασιλάκης και ο Βαρούχας που βγάζετε σε ραδιόφωνα είπανε ότι ήταν δύο πέναλτι, ας πούμε, στο Αγρίνιο. Έτσι, εσείς γιατί λέτε, ας πούμε, ότι δεν ήτανε, γιατί, λέει, δεν μου τα έδωσε και εμένα με τον Απόλλωνα. Και του λέει πολύ εύστοχα το παιδί, ας πούμε, και εγώ, ρε φίλε, να πούμε, έχουν ανατραπεί δύο μέτρα έξω από την περιοχή, ναι, οι παίχτες μου, αλλά ο Βάτσιος δεν μου έδωσε και εμένα απέναλτι. Να είσαι καλά. Αδικημένος, ας πούμε. Καλό μεσημέρι, γεια. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κλείσω ραδιόφωνο λίγο. Το κλείσα. Εγώ αυτό που είδα με τα ματάκια μου είναι ότι οι άνθρωποι, οι μαγαζάτρες εκεί, ειδικά στα φαγάδια, κάναμε στα σταυρό τους εχθές. Εννοείται. Εννοείται, γιατί εμείς 200 ευρώ τέσσερα άτομα αφήσαμε. Ναι, συνολικά. Λοιπόν. Τι. Καλά ήτανε, ευχαριστημένοι φύγαμε, δόξα τω Θεώ. Καλά πήγαμε, καλά ήρθαμε. Δύο ερωτησούλες πολύ γρήγορες. Ναι. Πέστε μου λίγο τη χωρητικότητα, άμα το ψάξετε λίγο στο γήπεδο στη Λαμία και αν στις επόμενες 5 μέρες υπάρχει βρίσκεται να πάρουμε κανέναν ελεύθερο. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Έγινε, γεια. Το δεύτερο απάντησε ο προπονητής, νομίζω δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Η Λαμία χωρητικότητα. Νομίζω έχει 12... Ποιο, ρε, η Λαμία. Θα κάνουμε. Όχι ως 5, πόλη. 5-6 σκαλοπάτια θα τα φτιάξουμε. Καλημέρα στον επόμενο, χαίρετε. Καλημέρα. Γεια σας. Τι γίνεται. Εγώ είμαι. Εσείς. Αυτή η ερώτηση. Εμένα μ' άρεσε το διπλό της ΑΕΚ χθες. Και εμένα μ' άρεσε. Και να σου πω γιατί. Γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος σαν διεκδικητής. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει τη στόφα του πρωταθλητή. Δηλαδή. Ναι, δεν την έχει όπως ο Ολυμπιακός. Αν θα ζωρίσει το πρωτάθλημα και θα πάει στον πόντο, θα είμαστε στα ίσα με την ΑΕΚ. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι πιο πολύ μαθημένος. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ποιον από τους δύο θα ήθελα για αντίπαλο, αυτό εννοώ. Την ΑΕΚ θα ήθελες, ναι, εντάξει. Ναι, την ΑΕΚ θέλω γιατί πιστεύω ότι και, και με το Europa League θα χάσει και κανένα βαθμό μετά. Δηλαδή θα τα δώσουν όλα και μετά θα χάσουν κανένα. Ναι, για να μην μπερδευόμαστε, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Ούτε αμελητά, πως ούτε κακή ομάδα. Ναι, αυτό. Στη σύγκριση μιλάμε τώρα. Σύγκριση κάνουμε. Αυτό λέω εγώ. Ναι, αυτό πιστεύω εγώ σαν Γιάννης. Και μετά το highlight της ημέρας για μένα ήταν χθες η δηλώση του Μαρινάκη μετά το μάτς. Ήτανε ό,τι καλύτερο έχω δει. Να το βλέπεις να γκρινιάζει. Το λυπήθηκα πραγματικά. Να γκρινιάζει για τον Πάο και τον Σαββίδη, έτσι. Ναι, και μετά να λέει αυτό. Μ' άρεσε δηλαδή αυτό που γέλασε πιο πολύ ήταν πώς να παίξουν τα παιδιά που τους φάζουν κάθε εβδομάδα και. Και μίλησε και για προβοκάτσια, ότι αυτοί που μπήκαν μέσα δεν ήταν Ολυμπιακοί. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε και το συλλαλητήριο σήμερα. Έγινε, φίλε, γεια. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τον Ποτία. Ενδιαφέρον αν ακόμα είναι σε αυτό, αν στέρεψαν τα δάκρυα. Να ρωτήσουμε τον Γαβαθιώτη, ότι είναι φίλος. Ώρα, ναι, ώρα. Τι ώρα είναι, Ρεσίξτο Δηλόπουλε. Άλλη πλάκα μας κάνεις. Τι. Η κλασική περίπτωση του τύπου που βλέπει την πάρτη του. Στο κόρνερ πριν το 1-1. Mm. Πάει να κάνει κεφαλιά ο Χρυστοδουλόπουλος. Ναι. Και είναι ένα συμπαίκτης που κάνει ένα ψαλίδι. Και χτυπάει την πλάτη του Χρυστοδουλόπουλου. Όχι. Τον έβαλε σε κίνδυνο, μπορεί να το χτυπούσε. Το κοιτάει στραβά ο Χρυστοδουλόπουλος, μπαίνει και τον γκολ και εξακολουθεί να τον κοιτάει στραβά. Αντί να πανηγυρίζει. Πλάκα μας κάνει, ρε φίλε. Του Μποτί είναι κόκκινη απευθείας. Ναι, ναι, προφανώς δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και πέντε αγωνιστικές του είναι μέχρι. Κόκκινη απευθείας το σμπρόξιμο στο διαιτητή. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, παιδιά, καλημέρα. Τι γίνεται. Χαίρετε, καλά εσείς. Να πω λίγο να μην γίνει καμιά χαζομάρα με τιμωρίες και με τέτοια τώρα, κάτι που προβάλλουν από κάτω. Δεν ξέρω αν θυμάστε, η ΑΕΚ έχει κάνει δύο φορές φέτος, έτσι. Δηλαδή είχε διακοπεί το μάτς και με εμάς και με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Μας δεν διακόπη κανένα μάτς. Έτσι δεν είναι. Μας δεν διακόπη κανένα μάτς. Ναι, αυτό, πέρα από αυτό, δεν είχε διακόπη το μάτς, κάτι διάκοπη το αγώνα, δεν ήταν. Ναι. Στον περιβάλλοντα χώρο κάτι δακρυγόνα διακοπή αγώνα, ναι, σωστά. Ναι, και υπότροπη ήταν, γιατί το πρωί κάποιος ήταν σίγουρο βέβαια από άλλο σταθμό και πραγματικά ξαφνιάστηκα.
Καλά, στην ΑΕΚ εντάξει τώρα το έχουν τερματίσει ιδιαίτερα αυτός ο... Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο φίλος αυτός ο παιδί, όπως που ρεφέ μου. Αυτός ο Μιαούλης άρχισε πάλι τα ίδια, ας πούμε. Εντάξει, είναι πολιτική, τακτική της ομάδας, δεν ξέρω, αλλά πραγματικά είναι υπερβολική, ας πούμε. Και ξεχνάνε και τα σφυρίγματα τα οποία έχει αδικηθεί ο Πάκο, έτσι. Δηλαδή ξεχνάνε και το πέναλτι του Μάτος στη Λάρισα. Ξεχνάνε και το πέναλτι στον Πλατανιά. Παιδιά, το πέναλτι στον Πλατανιά, εσύ το θυμάστε? Στο 44 του Καρυπίδη, όχι? Ναι, το ξέρω. Ναι. Ναι, γιατί είναι μια φάση στην οποία, εντάξει, τώρα έχει περάσει καιρός. Δεν είχατε προβάλλει. Ακούω να σου πω λίγο. Να σου πω κάτι. Έχουμε μια στρατηγική εμείς και μια λογική. Είναι κατάλαβα. Ναι, που δεν ασχολούμαι εγώ, όχι αυτό, εμείς, εσείς αυτό. Απλώς και το άλλο. Απλώς επειδή μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ήμουν σίγουρος στην επόμενη μέρα θα προβάλλουν από κάτω. Δηλαδή ξέρεις το offside Πλατανιά, ας πούμε. Ωραία, τι έχουν κερδίσει μέχρι τώρα, ποιος είναι πρώτος, δε φίλε? Καλά, εντάξει, το συζητάμε. Αξιστεί. Τώρα θα μετρήσει από εδώ και πέρα, φίλε. Επειδή πάνω κάτω τα συγκρίματα είναι ίδια. Έτσι λέγανε, θα μετρήσει και από την κυρία μου. Άκουρε φίλε, προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι παρά τις πιέσεις, εντάξει. Ο καθένας βγήκες εσύ να μας πεις αυτό. Γιατί δεν το λέτε αυτό, γιατί ουσιαστικά αυτό λες. Θα βγει ο άλλος να μας πει το άλλο. Έχουν γίνει οι όρχες μας σαν ζέπελιν. Να σε ξέρουμε, εμείς τα κάνουμε, ρε. Ναι, είναι μια φάση δεδομένη, ας πούμε, που ακόμη και ο Βαρούχας έτσι το είπε για το πέναλτι με τον Πλατανιά. Ο Βαρούχας. Να πάρω εγώ σε μένα, δεν είναι πέναλτι. Ποιο ρε? Όχι, ρε. Ο Καρυπίδης αυτή βγαίνει με το χέρι. Πώς είναι πέναλτι με τον Πλατανιά? Δεν πειράζει. Και παιδιά, θα είναι κλειδί ο Ζεβέβο, αν μπορείς και κουμπώσει αριστερά, ας πούμε, και πάει μπροστά ο Βιερίνη, ο οποίος φαίνεται ότι είναι διαφορετικός πλέον σε σχέση με την αρχή, και σε ταχύτητα και σε τρίπλα και σε απ' όλα. Λοιπόν, αυτό και μακάρι φως να το σηκώσουμε. Άρα, παιδιά, καλημέρα. Έγινε, γεια. Yeah. Γραμμή. Έχετε και άλλα μηνύματα, θα διαβάσουμε σε λίγο. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Yeah. Τι κάνουμε? Καλά εσείς? Εσύ τι λες? Καλά μωρέ, δόξα τω Θεώ. Σταύρο, τι έχουμε? Ήρεμα. Ρε φίλε, πώς θυμώνω. Βάζω να ακούσω τρεις εκπομπές όλες και όλες τη μέρα. Και να... ακούω δικούς μου, δικούς μας, να τρώγονται τύπο ένας εδώ τύπο, άλλες εκεί τύπο παραπέρα, ρε φίλε. Δεν το ξέρουν το παιχνίδι ακόμα, θα το μάθουνε, ρε. Μην αγχωρίζεις. Δηλαδή, 35 χρόνια έμαθα, έμαθα, ότι δεν τους ακούς αυτούς, ρε φίλε. Ναι. Ότι με χαλάνε άμα τους ακούσω. Πάω μετά από 33 χρόνια τρένο να πάρω το πρωτάθλημα και ασχολούμαι με το τύπο ένας και τύπο άλλος. Αυτοί κάνουν την πολιτική τους, δε φίλε. Τώρα, αν η ΑΕΚ... τώρα, ρε φίλε. Άκου λίγο. Αν η ΑΕΚ επιλέξει να κάνει βλαχοεπικοινωνιακή πολιτική, θα έχει και το ίδιο αποτέλεσμα με τον άλλον. Τι αγχώνες? Εγώ δεν αγχώνω. Όχι εσύ, για τους άλλους, ρε. Ναι. Ναι. Τόσα χρόνια είναι το ίδιο. Πάμε γερά να το σηκώσουμε. Τέλος. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουνε. Άντε καλημέρα. Άντε γεια. Λοιπόν, προσοχή στην ΑΕΚ. Αυτό ομάδα έχει και αβάντες. Τις αφήνουμε να περνάνε στον Ντούκου. Τίποτα δεν περνάει στον Ντούκου. Βλέπε Λαμία, Πας, Ξάνθη κτλ. Που σπρώχτηκε. Α, έχουμε φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, γεια. Γεια σας, Γιώργος Αντώσκυλο από Αθήνα. Γεια σου, Γιώργο. Έχεις να αλλάξει όνομα εσύ το καλοκαίρι. Λοιπόν, Ρασβανός, θέλω να ξεκινήσω όχι ακριβώς τώρα με τη φάση που βρισκόμαστε, τι πιθανότητες έχουμε για πρωτάθλημα και με τέτοια πράγματα. Δεν ασχολούμαστε έτσι. Τα έχουμε αναλύσει. Ναι. Ό,τι πρόβλεψη και να κάνουμε είναι λίγο δύσκολο. Είναι τόσο ρευστή η κατάσταση που τα αποτελέσματα μπορεί να ανατρέπουν πράγματα. Θέλω να πω κάτι άλλο λοιπόν για τον Δημήτρη τον Μπέλκα. Επειδή είναι ένα παιδί που πριν δύο χρόνια, ας πούμε, με καμιά δεκαριά γκολ και καμιά δεκαριά assist, όλοι τον βγάζαν σκάρτο ότι δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί. Μια ομάδα να στηθεί γύρω από αυτόν, θέλω να εκφράσω μια εντελώς αντίθετη άποψη και να πω το εξής. Στην κοπή της πίτας που κάναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον πρόεδρο, με τον Σαββίδη μαζί, υπήρχε μια φωτογραφία που ο Μαλεζάς μαζί με τον Σαββίδη έκοβε την πίτα. Ο Μαλεζάς είναι, πιστεύω, φανερό ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας συνδεκτικός κρίκος στα αποδυτήρια παλιότερων εποχών του ΠΑΟΚ, δηλαδή από την εποχή της Αρβέλας μέχρι τώρα, που ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά γιγαντώνεται. Η έννοια του συνδετικού κρίκου για μένα στα αποδυτήρια είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτός ο οποίος έχει την εμπειρία να μεταδώσει σε καινούργιες γενιές ρόστερ γνώση του πώς να διαχειρίζονται καταστάσεις καλές, κακές, έντονης πίεσης κτλ. Κτλ. Ναι. Καλός κακός όμως ο Μαλεζάς έχει 1 με 2 χρόνια maximum ποδοσφαιρικής ζωής. Ο επόμενος από τον Μαλεζά θα μπορούσε να είναι άνετα ο Αντελίνο Βιερίνια. Ναι.
Και αυτός είναι γνώστης μιας κατάστασης. Έζησε αμέσως την επόμενη χρονιά από τις Σαρδέλες. 10 χρόνια είναι στην οικογένεια του ΠΑΟ, ουσιαστικά ήταν, έλειπε κάποια χρόνια. Και αυτός όμως έχει 3-4 χρόνια ποδοσφαιρική ζωή. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Δημήτρης Πέλκας, όπως τον βλέπω εγώ σαν άνθρωπο, μπορεί να είναι ο μέθ' επόμενος συνδετικός κρίκος και μεταλαμπαδευτής γνώσεων και καταστάσεων στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένα παιδί που δεν κρύβεται, βγαίνει μπροστά και σε δύσκολους αγώνες, έχει χαρακτήρα, το βλέπεις, προσωπικότητα, και νιώθει, όπως τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, ότι αν δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες θα γούσταρε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Το λέω αυτό γιατί, σε αντίθεση με ότι έχει δηλώσει ο τεχνικός διευθυντής ότι όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται στη σωστή στιγμή και στη σωστή τιμή, για κάποιους παίκτες πρέπει να γίνεται μια εξαίρεξη σε αυτό στον κανόνα, γιατί μια ομάδα πρέπει να έχει συνέχεια. Βλέπουμε δηλαδή ο Ολυμπιακός όταν κατήδησε να είναι σούπερ μάρκετ, ανεξάρτητα με τα θέματα τώρα αν έχασε την ΕΠΟ ή όχι, σαν ποδοσφαιρικός οργανισμός καθαρά, όταν κατήδησε να είναι πραγματικό σούπερ μάρκετ, έχει χάσει κάθε ταυτότητα. Και η κατηφόρα δεν έχει σταμάτημο. Το να καταφέρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να διατηρήσει τον Μπέλκα στο ρόστερ του, θα εξασφαλίσει μια δεκαετία συνέχειας ανθρώπων που θα μπορούν και σε καινούργιους παίκτες να μεταβιβάζουν το τι είναι ΠΑΟΚ, και παίκτες δηλαδή που έχουν νιώσει τη διαδικασία γιγάντες του ΠΑΟΚ, είναι καλό να υπάρχουν στα αποδυτήρια. Δεύτερο πράγμα. Θα προλάβει το Σταφυλίδη ή θα τον προλάβει ο Μπέλκας? Γιατί δεν υπάρχει ούτε να μην γυρίσει ο Σταφυλίδης. Οκ, okay, εννοείται. Όσο περισσότερο τόσο καλύτερο. Να τον προλάβει. Πάλι δεν και να μείνει. Πάλι. Γιατί δεν ξέρω, εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα τα πράγματα και τα παιδιά τα έχετε δει πιο πολλές φορές. Είναι έτσι ο Πέλκας, είναι ένα παιδί που αν υπήρχε μια αγκαλιά τόσο λίγο θα γούσταρε να μείνει? Ή θα είναι παίκτης που κυνηγάει, ας πούμε, ευρωπαϊκό όνειρο? Ο Πέλκας αυτή τη στιγμή, άμα του πεις ότι αδελφέ εσύ είσαι και δεν πρόκειται να σε αμφισβητήσει ποτέ κανείς, δεν θα κουνηθεί ποτέ από εδώ. Έτσι, μπράβο. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ, και επειδή είναι παίκτης που πραγματικά θα γίνει ορόσημο. Φαίνεται αυτό, βγάζει μια λάμψη στο παιχνίδι του, από όλες τις απόψεις. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, επειδή προσπαθούμε όλοι να βγάζουμε τα κουμπιτεράκια, να δούμε ποιος θα χάσει, πού θα χάσει βαθμούς, αν δεν χάσουμε πουθενά εμείς κτλ. Θέλω μια μικρή παρατήρηση να κάνω, το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είναι πρώτος, θεωρώ σβηστά. Το ταβάνι του ΠΑΟΚ δεν το έχουμε δει. Θα μου πεις, αν δεν έχεις δει, πώς ξέρεις ποιο είναι? Αν υποθέσουμε ότι ο Σταβάνι παίρνει με τα μέχρι στιγμής καλύτερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, που για μένα τα καλύτερα παιχνίδια μέσα στη σεζόν ήταν σε διάρκεια 90 λεπτού, ενώ να είναι full μια απόδοση, το 90 λεπτό με το Λεβαδιακό στο Κύπελλο, ένα πραγματικά γεμάτο μάτς, και το μάτς με την Ξάνθη, το εκτός έδρας. Δεν έχουμε δει από τον ΠΑΟΚ ένα φορμάρι να κάνει 5-4 τέτοια μάτς, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό εμένα μου δίνει την προσδοκία ότι θα έρθει και αυτή τη στιγμή. Και αν έρθει τώρα, δεν γλιτώνει κανένας. Δηλαδή αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κάνει μια πεντάδα εξάδα τέτοιων αγώνων, να κάνει τέτοιο γερό φορμάρισμα με full απόδοση και στην άμυνα και στην επίθεση, νομίζω δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε και να βγάζουμε κουμπιτεράκια ποια μάτς θα κερδίσουμε και ποια όχι. Και κλείνω ότι το ακόμα καλύτερο είναι ότι αυτή η ομάδα, πέρα από το τι θα κάνει φέτος, σου δημιουργεί το όραμα για κάτι ακόμα καλύτερο και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή να φανταστούμε να διατηρηθεί ένας κορμός και να μείνει ο ίδιος προπονητής δεύτερη σερή χρονιά, που είδαμε αυτός ο άνθρωπος πόσο κακό μας έγινε που δεν ήρθε από την αρχή της προετοιμασίας, να κάνει και προετοιμασία, να διαλέξει αυτός τους παίκτες, πόσο ωραία πράγματα μπορούμε να φανταστούμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Και το πρωτάθλημα να έρθει. Γεια σας. Έγινε, γεια. Κάποια ακόμα μηνύματα με δικές σας απόψεις. Φίλος γράφει για τον Πέλκα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που δεν έπαιζε ήταν δικό του θέμα. Έτσι εκτιμάει. Από πού προκύπτει αυτό? Ξέρω εγώ. Μήπως για τον Αζεβέδο δεν κούμπωσε, όπως λέμε, καλά στην ομάδα? Έχει να κάνει με τον γκολ που δέχτηκε η ομάδα και όχι τόσο το γκολ αυτό καθ' αυτό, αλλά ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού μας είχαμε και το γεγονός του ρεκόρ με το 0 στην άμυνα. Αυτό με το 0 στην άμυνα ας ξεπεραστεί τώρα. Αυτά τα. Είναι λίγο αστείο, ναι. Δεν μπορεί να επηρεάσει τώρα ο Πασχαλάκης επειδή έφαγε γκολ. Αν είναι δυνατόν. Το λένε συνέχεια γκολ. Έφαγε γκολ και τι έγινε? Άμα το λες συνέχεια, θα τον χαλάσει και τον επηρεάσει. Θα χάσει την αυτοποίθησή του. Ο καλύτερος είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ένας φίλος κράτησε το ότι έφαγες 200 ευρώ 4 άτομα. Τι έφαγες? Συνολικά, ρε, όλη η πορεία μας. Ναι, αγρίνει ο Γιάννη να ξάνεται. άλλα μηνύματα. Φθηνά ήταν εκεί που φάγαμε χθες. Ναι.
Αν περάσει η ΑΕΚ την Τετάρτη, την Πέμπτη γυρνάει ο Λεμονής. Δεν τα πει, είναι αυτό. Κανονικά θα έπρεπε. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να, μην, να είναι ο καλύτερος προπονητής ο Γκαρσία. Αλλά το timing ήταν λάθος. Δεν μπορεί να αλλάξει προπονητής αυτό το διάστημα. Και να διώχνεις τον γνώστη που δεν έχανε. Δεν είχε χάσει βαθμούς ο Λεμονής. Φυσικά. Ωραία. Για να φέρεις έναν ο οποίος φίλε την Ελλάδα μπορεί να την ξέρει μόνο από τη Μύκονο. Απαγόρευση με ενασχόληση με το ποδόσφαιρο για πόσο καιρό ήταν για τον Μαρινάκη και κάνει δηλώσεις. Δηλώσεις έκανε, φίλε. Παραμένει η ιδιοκτήτης. Πάει ο Ολυμπιακός, δεν παραμένει. Πρόεδρος είναι ο Μόραλης. Άλλο. Ναι, για τον Ποτία το ενδιαφέρον κτλ. Πασχαλάκης στον Πάγκο. Αυτά δεν υπάρχουν. Αδέρφια, μια ασπρόμαυρη κουρτίνα θα ρίξουμε άλλες 10 φορές και δεν κοιτάμε πέρα από αυτή. Μόνο το μάτς της Πέμπτης. Βλέπουμε τίποτα άλλο. Να το δείτε καλά της Πέμπτης το μάτς. Γιατί αυτά τα Ιλάρισα, αυτό το πρωτάθλημα κτλ. Είναι να έχουμε να λέγαμε. Για άλλη μια φορά θα το πω. Θα το γράψω κιόλας κάποια στιγμή. Η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, η μεγαλύτερη που είχε ποτέ ο σύλλογος του Ιφκοβιτς το 92, που πήγε να τα πάρει όλα και ήταν πράγματι καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Η ομάδα του Πρέλεβιτς, του Λέβιξτον και των υπολείπων, ξεκίνησε την κατηφόρα από μάτς κυπέλου. Από εκεί ξεκίνησε την κατηφόρα, έχασε ένα μάτς κυπέλου και μετά δεν πήρε τίποτα. Δεν θέλει πολύ να γυρίσει το κουμπί. Ας μην γυρίσει την Πέμπτη επειδή υπάρχει το 2-0 και επειδή όλοι είναι σίγουροι και επειδή δεν παίζει ο Άρντα κτλ. Δεν είναι σίγουρος. Εσύ το γύρω-γύρω. Τι Λάρισα και ήταν όλοι. Ποια Λάρισα. Ποια Λάρισα. Ο Ιωπαδί, ρε. Ποια ο Λουτσέσκου τι είπε στη συνέντευξή μου. Δεν θυμάμαι. Είπε για τη Λάρισα. Δεν το ανατρώμη το είπε. Ναι. Αυτά. Παρά 10 πήγε. Δευτέρα παραδοσιακά μιλάμε για για το ποδόσφαιρο. Τι φωτογραφία είναι αυτή. Κάτι πλακάκι έχει. Κάτι αυτά. Να δούμε. Ο Πασχαλάκης είναι. Τι κλαίει. Η φωτογραφία που έκλεισε παρά στους Ζωσιμάδες. Γράφει Ρένι Μπούντο. Υπάρχει ΠΑΟΚ ανέβασε social media φωτογραφία που απεικανίζει τους δύο τροματοφύλακες και τον προπονητή τροματοφυλάκων αγκαλιά. Όλοι μαζί. Ωραία. Είναι ο Πασχαλάκης, είναι ωραίοι και ο προπονητής τους. Πριν το παιχνίδι ή μετά το παιχνίδι. Πριν πρέπει να είναι. Μπράβο. Πολύ ωραία φωτογραφία. Μια χαρά. Ο Πασχαλάκης είναι ο καλύτερος γκολκίπερ στην Ελλάδα. Με διαφορά. Τα γκολ και τα ρεκόρ και αυτά έλεγε ο Πέλκας με στεναχώρηση που φάγε γκολ ο Πασχαλάκης. Σόπαρε, σιγά. Ο Βαρέλα, ο καλύτερος στόπερ στην Ελλάδα. Ο Βιερίνια, ο καλύτερος παίκτης. Ο Βιερίνια, ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα. Θα τον έφτανε ο Μυραλάς, λέει στο. Ο Μάτος είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα. Ο Μάτος είναι ιδέα. τι να πεις. Ναι. Ο Πρίγκοβιτς είναι φυσικά ο καλύτερος σεντερφόρ στην Ελλάδα. Και ο Σαλιφάρη είναι πολύ καλός. Ο Σαλιφάρη είναι καλός. Νομίζω ότι. Εντάξει. Okay. Πρέπει να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Είπαμε άσχημα πράγματα με τον Σαλιφάρη πέρυσι. Υπόθηκαν εκεί στην προσπάθεια να δούμε ότι ο Πάκο πήρε καλύτερο. Είναι πάρα πολύ καλό ο Σαλιφάρη και ευτυχώς δεν τον βάζουν. Ναι, ναι. Τσεκάλια με κάλα. Ευτυχώς. Δεν τον βάζανε στην αρχή για να βάλουν εκείνο τον ξυλοκόπο, τον Βούξεβιτς. Πώς λέγεται τόσο. Τζούρτζεβιτς. Τζούρτζεβιτς. Ναι, το μπερδεύουμε. Η κατηφόρα, γράφει φίλος, ξεκίνησε στην κατηφόρα του Περιφερειακού και έξω το κύπελο. Αν έπαιζε ο Τζέκος και κερδίζαμε την Μπένετον, ακόμα και σήμερα τίτλο θα παίρναμε. Στο κύπελο έχασε πρώτη φορά. Στην Γλυφάδα. Εκεί ήμασταν. Και μετά σε πήρε κατηφόρα. Δεν βλεπόμασταν. Σοκαρισμένοι ήμασταν εκείνη τη μέρα. Πού δεν το περίμενες, δεν υπήρχε η αίσθηση, δεν το έδινες και σου μεγάλη σημασία. Μιλούσες για Ευρωλίγκες, για πανευρωπαϊκά, για πρωταθλήματα. Και έχασε το ένα μάτς και μετά. Βέβαια, για μια ομάδα που είχε μόνο 5 παίχτες, 6 με τον Μποντούρη, και έπαιζαν μόνο οι 6, αλλά. Οκ. Okay. Φόρτσα απλά στα χέρια μας έχει πολύ ωραία φωτογραφία Σαββίδη, Μπαμπά και Ιού. Έχει τρομερό βίντεο που έχω πει το παιχνίδι με τον Βασιλόπουλο. Το οποίο ελπίζω να μην παίξει ποτέ βέβαια. Τι. Αλλά τους μιλήσαμε και τους δύο. Μπαμπά λέω, και γιο. Όχι ρε. Μου λέει θα παίξω πριν και βρεις πρώτο σκόρε. Λέω αν το πατήσεις. Λέω θα βγει μια μούτζα. Λέω στο Μιχάλη. Μα Πέλκα παίξε. Λέω να οικονομήσεις. Α. Ωραία. Και οι δύο. Άμα την άφηνε ο Πέλκα έμπαινε μέσα. Όχι. Όχι. Πολύ ωραία φωτογραφία.
αυτή η αγκαλιά του Ιβάν στο, στο Γιώργο Σαβίδη. Η αγκαλιά είναι κεφαλοκλείδωμα. Αγκαλιά. Ωραία, με ελικόπτερο ήρθαν και έφυγαν. Μάλιστα ο, ο μπαμπάς Σαβίδης έφυγε νωρίτερα. Έλεγε στο γιο του πρέπει να φύγεις και εσύ νωρίτερα για να, γιατί πετάμε. Άργησε να φύγει ο Γιώργος, κάτι φώναζε στο τέλος. Και δεν ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να φύγει. Ναι. Το χάρηκαν όμως, γιατί πράγματι πήγαν όλα πολύ καλά στα, στα Γιάννενα. Μπράβο στον Μάρκο Βελίδη για την απόδοσή του, γιατί αυτό δεν είπαμε μόνο. Ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν στα Γιάννενα εντός γηπέδου συνδυάζονται με το γεγονός ότι ο αντίπαλος είχε ως κορυφαίο του παίχτη τον goalkeeper. Ο οποίος κάνει τέσσερις πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Με το Βελίδη να βγαίνει για προθέρμανση και να χαιρετάει μέσα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και μετά να κάνει τη και δουλειά. Και να έπαιρνε κανένα Βελίδης και θα αρχίζανε πάλι. Κατάλαβες. Και ο Βελίδης είναι ο κορυφαίος του ΠΑΣ. Βέβαια. Τιτάνας Γιώργος και Αθήτης έχει μεγάλη συμμετοχή στην επιτυχία Πασχαλάκη, γράφει για τον goalkeeper. Μην το κάνετε αυτό. Ο Σκιαθίτης είναι υπάλληλος του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι. Γιατί με την ίδια λογική θα εμφανιστεί κάποιος που δεν γουστάρει τον Σκιαθίτη και θα είναι και άδικο ότι έχει συμμετοχή στο ότι στην εικόνα του ΡΕΙ. Και επειδή γράφετε όλοι εσείς για τον goalkeeper του ΠΑΟΚ, έρχεται το μήνυμα τελευταίο. Όλοι λένε για το ρεκόρ του Πασχαλάκη. Γιατί δεν λέτε κανείς για το ρεκόρ του Μπρίκιτς, πόσο καιρό έχει να φάει γκολ. Πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί στην προπόνηση βασικά. Λοιπόν. Και Λέοβατς, θέμα από την Κροατία στο ΠΑΟΚ 24. Εκεί συνεχίζουν μεταγραφές. Και υπάρχει αυτό το ανοιχτό παράθυρο. Mm-hmm. Α, έτοιμοι είναι να υπογράψουμε τον Λέοβατς. Λένε της Ριέκα. Της Ριέκα. Μάλιστα. Για να δούμε αν θα φύγει και ο Κροάτης που. Εντάξει, πρέπει να φύγει. Για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Αύριο είναι η μέρα μπάσκετ. Αύριο το πολύ μεγάλο παιχνίδι τελικός για τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη με την Βέντσπιλ στη Λετωνία. Ο ΠΑΟΚ που δεν τα κατάφερε χθες με τον Παναθηναϊκό. Άντεξε για αρκετή ώρα. Στο τέλος ιτήθηκε. Παίζει όμως το μεγάλο μάτς. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από τη Φραγκφούρτη με υποδοχή φίλων του ΠΑΟΚ που κατάλαβα. Στο αεροδρόμιο προφανώς. Αύριο θα έχουμε πιο πολλά για μπάσκετ. Κλείνουμε κάπου εδώ με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Ειδική σε ανακαινήσεις, 10 άτοκες δόσεις για κάθε έργο. Μπείτε anadomo.pavlanakenis.gr, τηλεφωνήστε 2311-241-508. Data Labs για σεμινάρια στα τουριστικά. Εξειδίκευση στα τουριστικά. Παίρνετε στα Data Labs με εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Εθνική Σαμίνη 14α, τηλέφωνο 2310-22-29-62. Και Ιταλός, κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Με μπαταρίες αυτοκινήτου Fiam Technica Boss στο 2315-45-999. Αλλάζετε μπαταρία οποτεδήποτε και οπουδήποτε αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο με φουλ επίθεση Κώστα Βασιλόπουλο, Γρηγόρη Ατρίδη, οι οποίοι είναι εδώ και θα τους ακούσετε την επόμενη ώρα.